Καλό μεσημέρι στην Καλιφόρνια και στις δυτικές περιοχές των ΗΠΑ και του Καναδά. Γεια σας στο Τορόντο, Μοντρεάλ, Νέα Υόρκη, Σικάγο και σε όλες τις περιοχές που μας βλέπουν οι φίλοι ακροατές. Επίσης, να καλωσορίσουμε τους πάντες στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Καλημέρα να έχετε σήμερα, Πέμπτη πρωί. Καλό βραδάκι, ξημερώματα στην Ελλάδα. Μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, 12 και 25 λεπτά ώρα Ελλάδος. Καλό βράδυ στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Σήμερα θα έχουμε για τον Ομπάμα, για το Health Insurance, Obama Health, να μάθουν οι φίλοι ακροατές εδώ στις ΗΠΑ πώς εργάζεται, τι ακριβώς θα επωφεληθούν και τι θα γίνουν με τις παλιές ασφάλειες τους. Πρώτα αυτά διαφημιστικά μηνύματα. Κυρίες και κύριοι, το Κρεοπολίου Ακρόπολης έχει τα πάντα που θυσιάζεστε από την Ελλάδα. Special, αγαπητοί φίλοι, έχει το Κρεοπολίου Ακρόπολης όλα τα γροσαρικά που θέλετε από την Ελλάδα, κονσερβοποιημένα προϊόντα, όλα τα ελληνικά λάδια, ελαιόλαδα, καθώς όλα τα ελληνικά κρασιά, ποικιλία από ωραία και φρεσκότατα κρέατα όλων των ειδών, αρνάκι, χοιρινό, βοδινά, κατσικάκια, τα πάντα έχουν. Επίσης όλα τα τυριά, ξεροτήρια, ελιές καλαμάτας και όλα τα μανούρια. Όπως και όλα τα λουκάνικα ιταλικά φτιαγμένα από τον Τέρι στο Κρεοπολίο Ακρόπολης. Μην ξεχνάτε, ολόκληρο αρνάκι, 3,99 το pound. Κατσικά και κάλακτος από 16-20 pound, 5,99 το pound. Σουβλάκια, 14,99 το πακέτο, 6 μεγάλα σουβλάκια στο πακέτο. 10 σουβλάκια, τα regular σουβλάκια στο πακέτο για 12,50. Chicken breast, 2,99. Επίσης, εάν ψωνίσετε στο Κρεοπολίνο Ακρόπολης, από 50% δολάρια, εάν ψωνίσετε στο Κρεοπολίνο Ακρόπολης οτιδήποτε, μπορεί να είστε τυχερός να κερδίσετε από 50% δολάρια. Μια φορά το μήνα γίνεται κλήρωση. Παρακαλώ πάρα πολύ, ελάτε στο Ακρόπολης και βάλετε το όνομά σας κάτω και το τηλέφωνο σας. Κάποιος θα σας πάρει τηλέφωνο. Επίσης, έχει κασέρι special 5,99 το pound, όταν αναφέρεται ότι ακούσετε την αγγελία αυτή από τη φωνή των Ονίνων. Μην ξεχνάτε, στο Κρεοπολίον Ακρόπολης. Λοιπόν, για τα Χριστούγεννα ετοιμαστείτε, ελάτε κάτω στο Ακρόπολης, έχει τα πάντα που θέλετε για να έχετε ένα πλουσιότατο χριστουγεννιάτικο τραπέζι για την οικογένειά σας και για τους συγγενείς σας. Πάμε τώρα για την διαφήμιση για το Ακρόπολης Ταβέρνα που έχει το ρεβελιόν, αγαπητοί φίλοι, πρωτοχρονιάτικη χροσπερίδα στο Σαν Πιτ. Όπως βλέπετε εδώ, ελάτε κάτω και προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας για τα Χριστούγεννα πρωτοχρονιάτικη χροσπερίδα. Κυρίες και κύριοι, παραμονή πρωτοχρονιάς, ελάτε στο Ακρόπολης Greek Ταβέρνα στο Σαν Πίτερμπεργκ. New Year's Eve, a night in Athens. Θα έχει κοπλίδι σεντάο dinner, με ζεδάκια, appetizers, κοπλί dinner, σουβλάκια και μία μπουκάλα σαμπάνια. Τιμή εισιτηρίου γενική είσοδο $40 το άτομο που συμπεριλαμβάνει και το φαγητό σας. Θα έχει μία μεγάλη παρέλαση, πρωτοχρονιάτικη παρέλαση από πολλούς καλλιτέχνες. Θα τραγουδήσει η Τάνια, καθώς θα εμφανιστούν στα μπουζούκια Γιώργος Λάμπρου, Κώστας Καλαμπάκας, Μιχάλης Βογιατζής και Μπάμπης Θεοφίλης. Και ένα φανταστικό belly dance show. Ελάτε λοιπόν παραμονή πρωτοχρονιάς στο Ακρόπολης Greek Taverna στο Σαν Πίτσμπουργκ. Μη χάσετε αυτή την πρωτοχρονιάτικη βραδιά. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 813-787-4076. Επαναλαμβάνω, για ρεζερβένσιο τηλεφωνήστε στο 813-598-4455, ζητήστε τον Κώστα ή στο χάρι 813-787-4076. Παραμονή πρωτοχρονιάς, όλοι οι δρόμοι ακολουθούν στο Acropolis Greek Taverna στο Σαν Πίτσμπουργκ, 515 Central Avenue. Τηλεφωνήστε τώρα 813-598-4455 ή στο χάρι 813-787-4076. Σαν
Λοιπόν, προμηθείτε τα εισιτήριά σας το συντομότερο, κυρίες και κύριοι, για αυτή την πρωτοχρονιάτικη βραδιά στο Ακρόπολης Ταβέρνα στο Σαν Πίτσμπεργκ. Έχω ένα πολύ καλό κτίριο, όπως βλέπετε στην οθόνη εδώ, το οποίο είναι τριόροφο και μάλιστα βρίσκεται εδώ στο Newport Ritchie. Είναι περίπου 31.000 square foot, είναι 64 μαγαζιά και γραφεία, είναι professional office building. Έχει 115 parking lots, βρίσκεται μπροστά στο US Highway 19. Ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει και finance για αυτό το κτίριο, με μια μικρή προκαταβολή μπορείτε να μπείτε μέσα. Επίσης πωλείται στην καταπληκτική τιμή των 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο Nick 727-460-2750 ή τηλεφωνήστε μου και εμένα εδώ στον ραδιοφωνικό σταθμό στο 727-481-08-12. Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία για αυτό το κτίριο, το οποίο αξίζει να το αγοράσει κάποιος ο οποίος έχει αρκετά χρήματα και θέλει να τα κάνει invest τα λεφτά του. Δεν πρόκειται να χάσετε, αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, νομίζω αύριο να έχουμε τον Τουλάτο εδώ στη γραμμή, δεν ξέρω θετικά ακόμα, τώρα είναι και τα Χριστούγεννα, ξέρετε και τα λοιπά. Έτσι πάντα κάθε χρόνο και συμβαίνει. Λοιπόν, θα ήθελα να πούμε ότι σήμερα είχαμε κανονίσει να βάλουμε για τον Ομπάμα το healthcare. Τι ακριβώς, ποιες είναι οι συνέπειες, πόσο καλό είναι για τους ανθρώπους εδώ στην Αμερική, αν αξίζει τον κόπο να έχουμε Obamacare, δεν αξίζει τον κόπο, πόσο θα κοστίσει, με τις παλιές ασφάλειες που έχετε, τις ιδιωτικές, τι θα κάνουν αυτές, γιατί έχουν ειδοποιήσει πάρα πολλούς ότι θα τους βγάλουν από την ασφάλεια το νέο έτος, το 2014. Και όλες αυτές τις πληροφορίες έχει αναλάβει ο Γιώργος Γιατουρίδης από τη Βοστόνη, αλλά τώρα μου στείλε μήνυμα, είναι ακόμα στο δικαστήριο και δεν μπορεί να μπει στην εκπομπή. Γιατί ο Γιώργος δουλεύει στα δικαστήρια, ξέρετε, στη Βοστόνη, έτσι είναι πάρα πολύ απασχολημένο σήμερα στο δικαστήριο και δεν ξέρει τι ώρα θα τελειώσει. Αλλά εάν είναι, θα το κανονίσουμε για την ερχόμενη εβδομάδα, αγαπητοί φίλοι, γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος σήμερα να μεταδώσουμε για αυτή την σπουδαία εκπομπή που είναι για το Obamacare. Θα ήθελα να πω όμως στους φίλους και φίλες ότι να ετοιμαστούν, να πάρουν πολλές πληροφορίες μετά από μια μελέτη που έχουμε κάνει για αυτή την ασφάλεια του Obamacare και το πόσο θα είναι ικανοποιητική για όλους τους φίλους και φίλες. Να συνεχίσουμε την εκπομπή μας με άλλα θέματα. Τα τηλέφωνα μας εδώ είναι 727-725-5555. Το Skype που μπορούν να μπουν οι φίλοι μας και από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο είναι Greek Voice. Μπείτε από τώρα εδώ στις γραμμές. Επαναλαμβάνω, το Skype είναι Greek Voice για τους φίλους και φίλες. Είναι διαθέσιμο τώρα για όλους όσοι έχουν Skype. Εάν έχετε γίνει φίλοι στο Skype της Φωνής των Ελλήνων και δεν σας έχω κάνει ακόμα accept, δοκιμάστε να τηλεφωνήσετε τώρα και κατευθείαν θα μπείτε πάνω στη γραμμή. Χριστούγεννα πλέον έρχονται. Τα μαγαζιά το Black Friday είχαν blast, μπορώ να πω, γιατί ποτέ δεν είχα δει Black Fridays να ξεπουλάνε τα πάντα. Πολλοί βρήκαν μερικά πράγματα φθηνά, άλλοι είχαν κάνει jack price επάνω και την ημέρα αυτή κατεβάσανε στη μέση, έτσι πουλήσαν τα προϊόντα τους. Το Walmart δούλεψε περισσότερο από κάθε άλλον, με το να πουλήσει πάρα πολλά πράγματα, από ρούχα, από ψυγεία, από ηλεκτρονικά είδη, iPads, πώς ήταν τα Android tablets για 50 δολάρια τα παίρνανε και πολλά άλλα πράγματα. Πολλά άλλα πράγματα. Τα μαγαζιά είναι γεμάτα, τώρα τα μερικά μαγαζιά κάθονται ανοιχτά μέχρι την ημέρα των Χριστουγέννων έως τις 11 και 12 η ώρα το βράδυ, για αυτούς που θα θέλουν να ψωνίσουν μετά τη δουλειά τους ή να πάνε στο σπίτι τους και να πάνε αργότερα στα μαγαζιά εδώ στην Φλόριδα αλλά και σε όλες τις ΗΠΑ, σε όλες τις πόλεις των ΗΠΑ της Αμερικής τα περισσότερα μαγαζιά είναι ανοιχτά. Πολύ κρύο, όπως μας ειδοποιούν, κάνει πάρα πολύ κρύο σε πάρα πολλές περιοχές. Να δώσω μια ματιά στον καιρό εδώ. Στο Λονδίνο η θερμοκρασία είναι 41 βαθμούς Φαρενάιτ. Στην Αθήνα είναι η ίδια θερμοκρασία, 41 βαθμούς Φαρενάιτ και είναι σόνι, έχει λιακάδα. Στο Βανκούβερ του Καναδά ακόμα είναι απόγευμα, 2,5 ώρα το μεσημέρι και η θερμοκρασία είναι 39 βαθμούς Φαρενάιτ. Στο Μόντριαλ του Καναδά, γεια σας στο Μόντριαλ, εκεί η θερμοκρασία είναι 21 βαθμούς, χιόνια. Λιακάδα έχει όμως σήμερα. Ωραία μέρα.
Στο Κάιρο η θερμοκρασία είναι 48 βαθμούς Φαρενάιτ. Εδώ στην περιοχή μας, Tampa Bay Area, μη ζηλεύετε τώρα, εντάξει. Η θερμοκρασία είναι, τι να σας πω δηλαδή, η θερμοκρασία είναι για μπάνιο. Ελάτε σε Φλόριντα να κάνετε τα μπανάκια σας. Τι άλλο να σας πω δηλαδή. Άμα λέω για μπανάκι, κατευθείαν θα δείτε μακροβούτη στη θάλασσα. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο στούντιο απ' έξω είναι 80 βαθμούς Φαρενάιτ. Το μεσημέρι ήταν 83 βαθμούς Φαρενάιτ σήμερα. Ευχάριστη ημέρα, ευχάριστος ο καιρός και οι ακροθαλασσίες είναι γεμάτες από κόσμο. Αρχίζουν να κατέβουν οι λεγόμενοι snowbirds, οι μπόροι, στη Φλόριντα για να περάσουν καλά. Γεια σας στην Αυστραλία, στο σύνδεσμο της Αυστραλίας η θερμοκρασία είναι 69 βαθμούς Φαρενάιτ σήμερα το πρωί. Δεν έχει αρκετή ζέστη εκεί, αλλά εντάξει, 69 βαθμούς, καλοκαίρι πλέον εκεί κάτω. Στο Winnipeg είναι 5 μπελό. 5 μπελό και έχουν λιακάδα. Πολύ κρύο όμως. Πολύ κρύο και λιακάδα. Στο Τορόντο του Καναδά η θερμοκρασία είναι 24 βαθμούς Φαρενάιτ. Και αυτά σχετικά με αυτές τις σπουδαιότερες πόλεις που μας ακούει πάρα πολύ κόσμος σε όλα τα μέρη. Να δούμε εδώ, ο Θωμάς ο Σάρας έχει κλειστό το Skype, να βάζουμε σαν να μας πει και αυτά τα δικά του. Λοιπόν, το Skype είπαμε είναι ανοιχτό για όλους τους φίλους και φίλες. 727 τα τηλέφωνα μας, 725-55-55 είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Εχθές είχαν βγει αρκετοί φίλοι ακροατές. Μερικοί από αυτούς βγήκαν στον αέρα και μας λέγανε, και ακόμα μου τηλεφωνάνε, ξέρετε, ότι τους έχει μπει στο μυαλό ότι οι Εβραίοι διοικούν τον πλανήτη. Και εγώ σας λέω ότι οι Εβραίοι δεν διοικούν τον πλανήτη. Ό,τι και να λέει ο καθένας, δεν διοικούν τον πλανήτη. Και αυτά που σας λέω γιατί είμαι μέσα στα πράγματα και γνωρίζω πολύ καλά. Εδώ να παίρνετε τα παραδείγματα. Ότι η Αμερική είναι ακόμα κυρίαρχος στον πλανήτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διοικούνται από τα εβραϊκά λόμπι. Βεβαίως, όπως και εμείς οι Έλληνες, όπως και οι άλλες φυλές, έχουμε κάποια δύναμη μέσα στους, να κάνουμε την επιρροή μας στους βουλευτές για διάφορα θέματα. Πόσες φορές οι Ελληνοαμερικανοί έχουν πιέσει τους βουλευτές μας και έχουμε και Έλληνες βουλευτές όπως ο Μάικο Μπιλιράκης, ήταν τόσα χρόνια. Έχουμε τώρα τον γιο του τον Γκάς Μπιλιράκη που δίνουν κάποια μάχη για το Κυπριακό, για τα συμφέροντα της Ελλάδος, ξέρετε, όλα αυτά τα πράγματα. Παίζει σπουδαίο ρόλο με το να έχεις κάποιον στο παλάτι που λέει, όπως λέει και η παροιμία. Έχεις θείο στο παλάτι, πας μπροστά. Αλλά τόσο και οι Έλληνες στην Ελλάδα έχουν κάποιο θείο στο παλάτι. Έχουν τους Ελληνοαμερικανούς. Βεβαίως μαζί με τους Ελληνοαμερικανούς έχουμε και τους φίλους μας τους Εβραίους. Και όπως οι Εβραίοι θα χρειαστούν κάτι από εμάς, θα έρθουν σε εμάς, θα μας καλοπιάσουν, θα κάνουμε, θα ράνουμε, εντάξει, θα σας βοηθήσουμε από κάποια άλλη πλευρά. Υπάρχει το χέρι αλληλεγγύης μεταξύ των Ελλήνων και των Εβραίων, των εβραϊκών λόμπι, εδώ στην Αμερική. Όπως έχει συμβεί και σε εμάς εδώ στο σταθμό. Και επειδή σας ξέρω από πρώτο χέρι, θα ήθελα να στενοχωριούνται οι ακροατές μας στην Ελλάδα ότι η Ελλάδα δικείται από τους Εβραίους. Βεβαίως στην Ευρώπη έχουν μεγαλύτερη επιρροή τα εβραϊκά λόμπις μέσα στην ευρωπαϊκή κοινότητα από ό,τι έχουν στην Αμερική. Πιστέψτε με. Και αυτό που έγινε με τη Χρυσή Αυγή δεν ήρθε από το εβραϊκό λόμπι ή όχι το Εβραϊκό Συμβούλιο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που είναι στην Νέα Υόρκη, αλλά ήρθε από την Ευρώπη. Από εκεί ήταν αυτοί που βγάλανε τη διαταγή ότι υπάρχει ξενοφοβία των Εβραίων. Και αυτοί προσπαθούν να περάσουν ένα νόμο στην Ελλάδα. Είναι τα μόνα κράτη που αρνούνται να περάσουν το νόμο με το να δώσουν στα σχολεία, στα Ελληνόπαιδα, να μαθαίνουν υποχρεωτικά για το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Όπου εγώ δεν το βρίσκω σωστό δηλαδή. Τώρα θα μου έρθουν αύριο εδώ πέρα, πολύ ο λόγος, οι Αφρικανοί της Αμερικής να πούνε στην Ελλάδα, ξέρεις κάτι, με το έτσι θέλεις θα μας λες για το Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Ότι ελευθέρωσε τους μαύρους από τη σκλαβιά τους. Που έχει δίκιο ο άνθρωπος. Έτσι ήταν. Αλλά εμείς είμαστε στην Ελλάδα. Τι μας αφορά τώρα, τι κάνει ο Καναδάς, αν πλακωθήκαν οι Γάλλοι με τους Άγγλους και έγινε η μεγάλη μάχη και κερδίσαν οι Άγγλοι, ή
η επανάσταση που έγινε στην Αμερική, οι Βόρειοι και οι Νότιοι, και διώξαν τους Άγγλους και τους στείλανε στον Καναδά επάνω για να δημιουργηθεί το κράτος της Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Καλά είναι αναγκητικά. Και τι μας αφορά τώρα, ας πούμε, πόσους σκοτώσαν οι Γερμανοί και αν είναι αυτό αλήθεια δεν είναι, ή το ολοκαύτωμα, ή θα πρέπει τα παιδιά να πηγαίνουν στα μουσεία και να προσκυνούν αυτούς που σκοτωθήκαν. Αυτό δεν το βλέπω σωστό. Εάν θέλει ένας Έλληνας να μάθει, ας πάει στη βιβλιοθήκη να τα μάθει. Εγκυκλοπαίδειες υπάρχουν, ας μπει στο YouTube, ας μπει στο ίντερνετ να μάθει κάποια ιστορία. Εμείς στην Ελλάδα, αγαπητοί φίλοι, πρέπει να κρατήσουμε τη δικιά μας την ιστορία. Και η δικιά μας ιστορία, όπως κάποιος μου έγραψε ένα γράμμα και έκανε πολύ σφορδή, άσχημη κριτική απέναντίας μου, και τον ευχαριστώ τον ακροατή, σεβαστή η γνώμη του, αλλά δεν κάτσω εγώ να τον, ούτε να τον ευρύσω, γιατί μάθω πώς να ευρύσω και τέτοια πράγματα. Αλλά θα του δώσω την απάντηση. Μου λέει, συνεχίζεις να βάζεις, λέει, και να ξεφτιλίζεις τον κυπριακό λαό. Και εγώ του λέω, αγαπητέ φίλε, εφόσον είσαι Κύπριος, πες μας πότε εσύ επήγες και εργάστηκες υπέρ της Κύπρου για την απελευθέρωση της Κύπρου από τους Τούρκους. Εγώ θυμάμαι από μικρό παιδί έδινα μάχη και ακόμα συνεχίζω να δίνω μάχη για την απελευθέρωση της Κύπρου. Όπου και να είμαι, όπου και να βρίσκομαι, αυτό συνεχώς φωνάζω. Αλλά θα πρέπει να λέμε και τα καλά, θα πρέπει να λέμε και τα κακά. Και τα θετικά και τα αρνητικά. Όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά και για την Ελλάδα και τις ΗΠΑ και για όλα τα κράτη σε αυτή την εκπομπή. Και δεν ξέρω πόσο κατά πόσο εσύ βρίσκεις σωστό ότι ναι, καλά έκανε ο παπάς και έβαλε το σφυρί και δρεπάνει τη σημαία ενός μύθου που αυτό το σφυρί και το δρεπάνι δολοφόνησε πάνω από 50 εκατομμύρια Ρώσους, πλας στην Ελλάδα πόσοι δολοφονήθηκαν από τους κομμουνιστές, πλας στην Ευρώπη ολόκληρη πόσοι δολοφονήθηκαν από τους κομμουνιστές, πλας πόσοι δολοφονήθηκαν σε άλλα κράτη που δεν γνωρίζουμε από τους κομμουνιστές και από το Λένι και το Στάνλι. Αυτά δεν τα βλέπετε? Και μετά, ας πούμε, οι κομμουνιστές, το ξέρετε όλοι σας, δεν πιστεύουν σε θρησκείες. Είναι ένα κόμμα, μία ιδεολογία η οποία δεν πιστεύει στους Ορθόδοξους, στους Καθολικούς, στους Ευαγγελικούς, σε όποιο χριστιανικό δόγμα ή θρησκεία υπάρχει ή ό,τι άλλη θρησκεία και να είναι. Δεν πιστεύουν. Και τα ισοπεδώνουν όλα. Και εφόσον γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι κομμουνιστές και το σφυρί το δρεπάνι, εάν νομίζω ότι ο Χίτλερ έκανε εγκλήματα, αυτοί κάνουν παραπάνω εγκλήματα. Και θα πρέπει στην Ελλάδα να έχουν όχι μόνο την 28η Οκτωβρίου το 40 που μπήκανε οι φασίστες και ισιοπεδώσανε την Ελλάδα, αλλά θα πρέπει να έχουν και για τους κομμουνιστές μια γιορτή που απελευθερώθηκε η Ελλάδα και νίκησε η Ελλάδα τους κομμουνιστές. Δεν νίκησε μόνο τους Γερμανούς και τους Ναζί, κέρδισε και τους κομμουνιστές. Τώρα είναι ο ψευτοέλληνες της Ελλάδος και όχι όλος ο ελληνισμός, προσέξτε. Αυτοί οι οποίοι είναι πολιτικοί, αυτοί οι οποίοι το παίζουν βουλευτές ή ψηφίσανε, ξεγεράσανε το λαό ότι θα δώσουν λεφτά και τον και το άλλο, οι οποίοι είναι όλοι αριστεροί και πιστεύουν στον κομμουνισμό. Θέλουμε ή δεν θέλουμε, πρέπει να το παραδεχτούμε και να το παραδεχτείτε κι εσείς, ότι η Ελλάδα μετά από την πτώση του Παπαδόπουλου ήταν πάντα στο κέντρο αριστερά. Δηλαδή πάντα πήγαινε αριστερά, πάντα αριστερά. Δηλαδή να κάνεις τι? Εκλείσανε τις μικρές βιοτεχνίες. Ο Παπαντρέου, ο Ανδρέας. Όλες τις μικρές επικρίσεις και τη μεσαία τάξη την ισιοπαίδωσε στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Μόνο και μόνο γιατί? Για να μπορέσει να φέρει τον Έλληνα στη φτώχεια, να του δώσει από δανεικά λεφτά, από τα δικά του λεφτά, τα οποία ήταν εξεπληρωμένο το σπίτι του Έλληνα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα ήταν εξεπληρωμένη όταν έφυγε ο Παπαδόπουλος. Δεν χρωστάγε σε κανέναν, ναι, τα πάντα. Και βλέπεις τώρα, αγαπητέ φίλε και αγαπητοί φίλοι, η Ελλάδα είναι καταχρεωμένη από όλες τις πλευρές. Και όχι μόνο αυτό, αλλά του παίζουν και οι ηγέτες μερικοί και τα δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν καταρριμάξει τον ελληνικό λαό, που τα είχα δώσανε εσάς ψίχουλα όλα αυτά τα χρόνια και τα περισσότερα, τα 75 με 80% πήγαν στις τσέπες τους, τα πήραν στον Μπαχάμας. Και στην Κύπρο, στην κατεχόμενη πλευρά της Κύπρου, που είναι οι πειρατικές τράπεζες της Τουρκίας. Εκείνο τα δισεκατομμύρια των Ελλήνων. Για δεν πιάνουν αυτούς τους ανθρώπους να τους φέρουν να τους καθίσουν στο σκαμνί.
Αλλά βλέπετε, ολόκληρο το σύστημα, ολόκληρο το σύστημα στην Ελλάδα είναι αρρωστημένο. Και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Γι' αυτό δεν μπορεί να βγει η Ελλάδα από αυτό το κύκλο που έχει μπει μέσα. Με καμία κυβέρνηση. Μόνο με κάποια επανάσταση. Μόνο με κάτι να βρεθεί ένας Έλληνας πατριώτης και να τους βάλει όλους στη φυλακή. Μόνο έτσι θα γλιτώσει η Ελλάδα. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ. Ναι. Ναι, λέγεται. Λέγεται. Ωραία, έφυγε αυτή η γραμμή. 727-725-5555 τηλέφωνά μας. Να ακούσουμε και τους υπόλοιπους από την Ελλάδα. Λέγεται παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι, Άγγελε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα. Πότε θα μπορέσω να σου μιλήσω για την περιοχή των Ιαννίνων που σε εκείνα τα βουνά χάσαν οι κομμουνιστές στον πόλεμο? Γιατί από εκεί κατάγομαι για να σου πω τι κακό κάνανε στον ελληνισμό. Για πες τα τώρα, να σε ακούσουν καλά στην Ελλάδα. Πες τα τώρα να μας τα πεις. Το 1946 οι κομμουνιστές αφού χάσανε τον πρώτο πόλεμο, την πρώτη επίθεση που κάνανε οι κομμουνιστές για να καταλάβουν την Ελλάδα ήταν στη Φλόρινα. Στη Φλόρινα. Ναι. Η δεύτερη επίθεση που κάνανε την κάνανε στην Κόνιτσα. Αχα. Όχι ακριβώς μες στην Κόνιτσα. Ναι. Ήταν τα κουμούνια που την κάνανε την επίθεση. Mm-hmm. Την χάσανε από το τακτικό στρατό. Ναι. Και ευτυχώς. Αλλά διαδίδανε συνέχεια ότι σκοτώνουν οι Γερμανούς. Ουδένα Γερμανό έχουν σκοτώσει, παρά τα βράδια μπαίνανε στα σπίτια των Ελλήνων και περνάγανε το μαχαίρι στους κοιμόμενους Έλληνες, άντρες, γυναίκες και παιδιά. Μάλιστα. Έχω δει κάποιες σκηνές στο... μεγάλο κακό στους Έλληνες. Ναι. Αφού κάναν τόσο μεγάλο κακό, φύγανε μετά, Γιουγκοσλαβία, Ρωσία, που στο διάλοθες πήγανε και τους έφερε ο γέρος Καραμαλής, τους έδωσε και εθνική σύνταξη και το παίζουνε πατριώτες στα ρεμάλια του κερατά. Συγγνώμη για την έκφραση αυτή. Τι να πω, αγαπητέ φίλε, τι να σου πω. Τέτοιο μεγάλο κακό που κάνανε οι κομμουνιστές. Ναι. Και σήμερα δικούν, την, και σήμερα δικούν την Ελλάδα. Καλάβρητα, σήμερα. Είχαν, οι Γερμανοί είχαν Καλάβρητα, Δίστομο και άλλες περιοχές της Ελλάδος που κατακριούργησαν συμπατριώτες μας. Ναι. Ναι. Αλλά αυτά που κάνανε τα κουμούνια, δυστυχώς η ιστορία δεν τα πολυγράφει. Όχι, έχω διαβάσει από αυτά που μου έχεις πει πάρα πολλά στο διαδίκτυο. Υπάρχουν και στο YouTube βίντεο, clips με φωτογραφίες και βίντεο που κόβουν κεφάλια και στήθη γυναικών οι κομμουνιστές. Εντάξει. Δηλαδή κουβεντιάζει για τραγικά πράγματα, τα οποία αυτά απαγορεύονται στην Ελλάδα. Αυτά τα έχουν απαγορέψει στην Ελλάδα, ρητός όλες οι κυβερνήσεις. Και λένε δεν τα βάζουμε, δεν πρέπει να κάνουμε γιορτές, λέει, για αυτούς τους πεσόντες που καθαρέσαν οι κομμουνιστές, μόνο για να μην, λέει, ενθαρρύνουμε, λέει, τα πνεύματα των κομμουνιστών. Άκου, εδώ στην Ουκρανία εκτές, ή προχτές, ρίξανε του λένε το άγαλμα κάτω, ξαγριωμένος όλος ο λαός εκεί πέρα. Κουβεντιάζουν μια μεγάλες καταστροφές αυτών των ανθρώπων. Ελλάδα. Μα μόνο στην Ελλάδα. Ναι. Μα μόνο στην Ελλάδα υπάρχει στα γραφεία του ΚΚ το σφυροδρέπανο. Σε όλα τα κομμουνιστικά κράτερα να παρέχει. Τη Ρωσία, τη Μεγάλη Κίνα, από εδώ από εκεί το σφυροδρέπανο το έχουν καταργήσει. Το έχουν θάψει. Το έχουν θάψει. Το έχουν θάψει ακριβώς. Ναι. Μόνο εκεί στο Περισσό να παρεύχει το σφυροδρέπανο είναι στον αέρα να φαίνεται. Ναι, έχουν από τα... και αυτά η πολυκατοικία ή η άλλη που είχε η παπαρία και τώρα την έχει ο άλλος, οι κομμουνιστές, είναι από λεφτά του δημόσιου, από τα δικά σας τα λεφτά που τα πήραν αυτοί οι άνθρωποι, εντάξει, και τα κτίσανε. Και τώρα σας λένε εσείς πεινάτε, δεν έχουμε λεφτά, λέει. Βεβαίως, για να βγαίνουν τα κόμματα για να κάνουν την προπαγάνδα τους, μέχρι που η κυβέρνηση έδωσε και κανάλι, όπου έκλεισε το κανάλι τώρα. Ο Σαμαράς τους την έφερε και τα κλείσε όλα και σου λέει, άντε πνιγείτε από εδώ πέρα, δεν έχουμε άλλα λεφτά. Το κανάλι αυτό που κόστησε δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο το πλήρωνα ο ελληνικός λαός. Γιατί δηλαδή πληρώνεις προπαγάνδα να κάνουν οι κομμουνιστές στον ελληνικό λαό? Ναι. Για λέγε τι είπες. Πω και κάτι άλλο, Άγγελε. Ναι. Αν μου βρεις, Άγγελε, ένα νεκρό μέσα στο Πολυτεχνείο, δεν ξέρω κι εγώ τι θα σου δώσω.
Δεν υπάρχει νεκρός στο Πολυτεχνείο, το έχουμε πει πολλές φορές αυτό. Βάλανε ένα κρούτζινο κεφάλι εκεί στο Πολυτεχνείο και κάθε 17 Νοέμβρη καταθέτω στεφάνια για τους νεκρούς. Ποιους νεκρούς? Δεν υπάρχουν νεκροί, ρε παιδί μου. Αυτά είναι μια προπαγάνδα, ήταν μια για να κρατιούνται. Το ξέρω. Γιατί οι Έλληνες, όπως έχει εξακριβωθεί δηλαδή και στα διεθνή πρακτορία και αυτά, ότι ο Έλληνας είναι ελαφρόμυαλος. Δηλαδή του πετάξανε μια πιπίλα και αυτή έχει 40 χρόνια. Και πάνε τώρα και τα παιδιά, και τα εγγόνια τους ακόμα πάνε, δυστυχώς, μικρά παιδάκια και λένε εδώ σκοτωθήκανε χιλιάδες, λέει, οι Έλληνες στο Πολυτεχνείο για να φέρουν τη δημοκρατία στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Δηλαδή να φανταστείς, οι κομμουνιστές ευγάνανε τη δημοκρατία της Ελλάδας. Δεν υπήρχε δημοκρατία στην Ελλάδα, σου λέει. Η δημοκρατία άρχισε τώρα, το 1974 που ήρθε ο Παπανδρέου πίσω, οι κομμουνιστές. Τότε άρχισε η δημοκρατία στην Ελλάδα. Αυτοί εννοούν τη δημοκρατία. Ναι, ναι. Ποια δημοκρατία? Αυτή η δημοκρατία που έχουν τις κλοπής, τις κομπίνας και τις απάτης. Αυτή είναι η δημοκρατία που έχει η Ελλάδα σήμερα. Ναι. Στο όνομα της δημοκρατίας φέρανε την Ελλάδα στο σήμερα. Ναι. Δυστυχώς, δυστυχώς. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κρατή μας. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Γεια σου, Άγγελε. Η επόμενη γραμμή λέγεται, παρακαλώ. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου. Πώς πάει, είστε καλά απόψε? Μια χαρά, δόξα Θεώ. Αυτοί οι κομμουνιστές καταστρέψαν τη Μακεδονία όλη. Βίτς, Γράμμο, αυτά τα μονάδα καταστρέψαν τα χωριά. Ναι, είναι άνθρωπος ή άνθρωπος. Mm-hmm. Εγώ υπερζούσα στη Δευτέρα μέρα και τα δρόμωνα, το λογαζής. Ναι. Ήμουν στον πόλεμο της Φλόρινας. Ναι. Αν έπαιρναν τη Φλόρινα θα κάνανε κράτος δικό τους. Αλλά ευτυχώς δεν μπορούσαν να την πάρουνε. Mm-hmm. Εγώ είμαι στη μάχη εκεί πέρα, είμαι από τη Δευτέρα μοίρα καταδρομών. Εδώ δώσανε μάχη, πολύ μάχη. Μεγάλη μάχη δώσανε στην Ελλάδα, αγαπητοί φίλοι. Εδώ να βάλουμε και τον Γιάννο που να μας πει και αυτός από την κάτω, από τη... Γεια σου Γιάννο από την Αλεξανδρούπολη. Άμα δεν μας άφηνε. Καλησπέρα από την Αλεξανδρούπολη. Γεια σου. Τι κάνετε, καλά? Μια χαρά, μια χαρά. Για λέγε στον ακροατή μας, στο τηλέφωνο, ένα αυτό Γιάννο. Γεια σου Γιάννο. Καλησπέρα σας. Είμαι από αυτούς που πολεμήσαν στη Φλόρινα. Είμαι από τα Λόγκα, από Δευτέρα μέρα για τα δρομών. Πολέμησες εσύ εκεί πέρα, ε? Ναι. Ναι. Βεβαίως. Καταστρέψαμε και σκοτωθήκαμε. Άμα δεν μας άφηνε ο Τίτλος να περάσουμε, να μπούμε πίσω στο γράμμο, θα πολεμάγαμε ακόμη εκεί πέρα. Θα τους είχατε στείλει τους κομμουνιστές επάνω στη Ρωσία. Η Δευτέρα μέρα για τα δρομών και η Ενάτη Μεραρχία σώσαν την Ελλάδα. Ναι. Μάλιστα. Σου έχουμε καλή βραδιά, Άγγελε. Έγινε, για χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου, αγαπητέ φίλε Νίκο. Τι κάνετε, ακούω τον πατριώτη μας τότε για τα, που έλεγε για τους κομμουνιστές. Είχε δίκιο απόλυτα. Τα έχω ζήσει κι εγώ στην κατοχή, στην Αθήνα μέσα. Αχα. Οι κομμουνιστές είναι οι μεγαλύτεροι εχθροί του ελληνικού λαού. Και είχε έρθει, ήτανε μέχρι και με την επανάσταση του Παπαδόπουλου, ήτανε εκτός νόμου. Και τους έκανε με νόμο, κόμμα το ΚΚΕ, τους έκανε ο Καραμαλής. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Κόμμα. Ναι, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, yes. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής τους έκανε. Ναι. Όπως και ο Παπαδόπουλος και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, κάνανε αυτή τη ψευδοδημοκρατία, τη δημοκρατία την κάνανε καλά τότε, αλλά αυτή την έχουν κάνει ψευτοδημοκρατία και από ψευτοδημοκρατία την κατάδυσαν μπουρδελοκρατία. Ναι. Λοιπόν, μετά έφερε ο Ανδρέας Παπανδρέου, έφερε όλους τους κομμουνιστάς που είχαν πάει στα ανατολικά κράτη. Έχουν σκοτώσει, έχω δει άγγελες στην Αθήνα μέσα σκοτωμένους από τους κομμουνιστάς στο Νέο Κόσμο, στη Νέα Ελβετία, στο Κουκάκι και πού να σου πω, όποιος γνωρίζει από Αθήνα. Κατάλαβα. Στη Φιλαδέλφια, Πατησίων. Ναι, ένα αυτός το κρατή μας. Εκατοντάδες άτομα που έχουν σκοτώσει οι κομμουνιστές. Mm-hmm. Και τώρα φανερώνεται, έρχομαι σε άλλο θέμα, φανερώνεται η Χρυσή Αυγή που ανεβαίνει απάνω συνέχεια, και ενώ η Χρυσή Αυγή από χρόνια ήταν κόμμα και δεν μιλάγε κανένας, αλλά τώρα που παίρνει ψήφους
και ανεβαίνει. Τώρα ξυπνήσαν ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματικό κόμμα, ας το πούμε έτσι, που δεν είναι, τέλος πάντων. Οι κουκουλοφόροι που είναι κάθε μέρα στην Αθήνα δεν ξέρουν από ποιο κόμμα είναι. Ξέρουν, αλλά δεν τους υφέρει να τους πιάσουν. Μάλιστα. Είναι από κανένα κόμμα που είναι, συνεργάζεται με το κόμμα το δικό τους. Mm-hmm. Λοιπόν, μη λέμε ότι η Χρυσή Αυγή και η Χρυσή Αυγή, την προπαγάνδα που κάνουν, εσωτερική προπαγάνδα είναι αυτή, λόγω που βλέπανε ότι βοηθούσε κόσμο και ούτω καθεξής, όπως θα λέγατε και χθες, και τώρα έχουν βρει το διάολό τους με Χρυσή Αυγή που παίρνει ψήφους και προπάντων μέσα στην Αθήνα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα ένα άλλο που ήθελα να πω, επειδή άκουσα του φίλου μου τον κριτικό εχθές και δεν είχα time, είπε ότι μιλάω με το Σωτήρη το πρωί. Φίλε κριτικέ, δεν μιλάω, είναι άλλος Νικολάκης, είναι ο Νικολάκης στο νούμερο 2. Εγώ είμαι το νούμερο 1. Α. Και τον άκουγα και σήμερα με τον Σωτήρη που μίλαγε κάποιος Νικολάκης. Α, και μοιάζει η φωνή σου. Και μοιάζει η φωνή μου, αλλά δεν είμαι εγώ. Α, δεν είσαι εσύ. Όχι. Αυτό ήθελα να πω, λοιπόν, γεια σας. Έγινε, γεια χαρά. Και τα λέμε πάλι, εντάξει. Έγινε, γεια χαρά. Η επόμενη γραμμή. Νίκο. Άγγελος. Άγγελε. Ναι, γεια σας από το Ρόντο του Καναδά. Ήθελα να ρωτήσω, αυτός ο μπάρμπας που ήταν ο κύριος προηγουμένος, που ήταν σταλόκλε, πώς χρονών είναι. Πού να ξέρω εγώ τώρα πόσο χρονών είναι. Άμα μας λέει, πολέμησε. Εγώ είμαι, εγώ ζυγώνω τα 70, έζησα λίγο και με τον Ανταρτοπόλεμο. Μπορεί να είναι 90 αυτός, 95. Μακάρι να είναι ο άνθρωπος, να είναι καλά. Για θύμισέ του στο έργο που ήταν τον Νίκο Κάτσος, που ήταν αυτό που έφυγε η μάνα του. Ναι. Του πάλι μια φορά. Ναι. Πριν κάνα δύο χρόνια. Μάλιστα. Στην εκπομπή σου. Τι κάνανε τα κομμούνια. Βέβαια. Και θα βγει και η θιά από την Αριζόνα τώρα. Λοιπόν, όχι, έχουμε το Σωτήρη τρώει φιστίκια. Γεια σου, Σωτήρη, στην Αθήνα. Σε βλέπω τρως φιστίκια. Φιστίκια τρώει. Πού τα θυμήθηκε στα φιστίκια. Και έχουμε και τον Γιάννου από την Αλεξανδρούπολη. Αυτοί τα έχουν ζήσει καλύτερα εκεί πέρα, στενά τα βλέπουν καλύτερα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον Γιάννο. Κώστα, αυτό περίμενε στη γραμμή, σε παρακαλώ. Περιμένετε και εσείς στη γραμμή ένα λεπτό, μην κλείσετε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον Γιάννο. Δεν θα έπρεπε η Ελλάδα να έχει μια επίσημη γιορτή, όπως έχουμε την 25η Μαρτίου, όπως έχουμε την 28η Οκτωβρίου, και μια γιορτή. Θα μιλήσω με τον Άγγελο. Ένα λεπτό, κυρία μου, περιμένετε στη γραμμή. Περιμένετε στη γραμμή, λέω. Εντάξει. Δεν θα έπρεπε να έχει η Ελλάδα μια γιορτή που να εορτάζουν για τους πεσόντες, για όλους αυτούς που δολοφόνησαν οι κομμουνιστές στην Ελλάδα. Γιατί όχι. Τι ψάχνεις τώρα, Άγγελε? Τι ψάχνω, ένα αυτός είναι ακροατριά μας, περίμενε. Δεν μου λες, αυτή τη στιγμή 40 χρόνια μας κυβερνούν οι κομμουνιστές. Τι περιμένεις δηλαδή, να βγάλουν δηλαδή στην επιφάνεια τα εγκλήματα που έχουν κάνει στον ελληνισμό? Τι γιορτή περιμένεις? Για να λένε, να γιορτάζουν πως σφάξανε με τα κουσερβοκούτια τον ελληνικό λαό. Μπράβο. Πως κατακλέβα, πως μπαίνανε συγκεκριμένα μέσα σπίτια των ανθρώπων και παίρνανε τις παραγωγές τους και τις ανεβάζανε πάνω στα βουνά για να συντηρούνται αυτοί. Εμφύλιο πόλεμο δεν είχαμε. Ήτανε πλατσίκιο. Πώς τους λένε αυτούς, κλέφτες, λοποδίτες. Ήτανε μια συμμορία ανθρώπων οι οποίοι καταλήστευσαν τον κόσμο. Κατσικοκλέφτες. Όχι, αυτό που λέει είναι αλήθεια. Ναι. Εγώ είμαι 80 χρονών. Ήμουνα πιτσιρίκος και τα θυμάμαι. Ναι. Κάνανε λαϊλασίες, μπαίνανε μέσα στα μαγαζιά και αρπάζανε. Ναι. Τα ρεύες. Ναι. Αυτά που λέει είναι πραγματικότητα, όλα γίνανε. Mm-hmm. Εγώ δεν τα ξέρω, δεν τα έχω ζήσει, αλλά θέλω να ακούσω από εσάς. Έχουμε και τον φίλο μας τον Αντώνη από την Ελβετία. Γεια σας. Γεια σου, Αντώνη. Συνέλληνες. Γεια σου, Αντώνη. Λοιπόν, έχουμε τον Κώστα από το Τορόντο του Καναδά.
Έχουμε και μια ακροάτρια. Να μην ακούσα την ακροάτρια μας έχει να πει. Η ακροάτρια μας είναι εκεί. Εμπρός. Ναι. Καλά, Άγγελε, με βαστάς πολύ. Έλα, είσαι στον αέρα. Είμαι στον αέρα. Ναι. Να μιλήσω. Βεβαίως, στη σειρά σας. Ρώτησε ο άλλος για την Ελένη Καθογιάννη, Ναι. Για το έργο. Για το αυτό έργο, εγώ ναι. Το έχω και βιβλίο αυτό. Εγώ είμαι από τη Χυμάρα. Από τη Χυμάρα είσαι. Έτσι, γεια σου. Και έχω δει και το έργο, έχω και το βιβλίο. Αλλά τι αυτά τα κεφάλαια 10 κιλά το κάθε 20 κιλά, 30 κιλά βγάνε εσύ και δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Κάθε μέρα παίρνω τηλέφωνο και δεν μπορώ να μιλάω. Ναι, μιλάς τώρα όμως. Είναι αναλόγως ποιοι προλάβουν τις γραμμές. Γιατί μιλάμε όλο ένα για τα ίδια και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα οι Έλληνες στην Ελλάδα. Έχουν αίμα στη φλέβα ή έχουν νερό. Τι θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερο οι Έλληνες. Τι να κάνουνε, ναι. Να τους μάθουν, τους είδες εχθές το βράδυ όλους που ήταν εκεί με το... Τι να κάνουνε. Ναι, να τους μάθουν όλους μαζί τους παλαιομέσοι μύτουδες με κοινού, με κοινού τα φάγανε. Ναι. Τι πληρώναμε εμείς μωμάδε, ένα σπίτι και μας το παίρνουν γι' αυτό. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Έγινε λοιπόν, γεια σας. Εντάξει. Καλό βράδυ. Αντώνη. Έλα, Γουλ. Εσύ τι έχεις να μας πεις δηλαδή που είσαι και εσύ μέσα στα πράγματα. Εγώ το μόνο που έχω να πω από αυτά που είχα το χρόνο να ακούσω, γιατί σε είχα σε σταθμό να ακούω, είναι για το Αντάρτικο. Στην Ελλάδα, επειδή εγώ γεννήθηκα στην Κοζάνη, αλλά εντάξει δεν ήμουν γεννημένος τότε, γιατί είμαι ο τελευταίος της οικογενείας από 9 παιδιά. Αχα. Τα άλλα αδέρφια ήταν γεννημένα. Εγώ ναι. Είμαι το 50. Οι αντάρτες. Έλα, Άγγελε. Ένα λεπτό. Περάσαν οι Γερμανοί και είδαν τη μάνα μου με 5 παιδιά και δεν πειράξαν τίποτα στο σπίτι, ούτε κότα. Η μάνα μου τα λέει αγράμματη, ήταν Θεός χωρέστη. Ναι. Περάσαν οι αντάρτες και είχε ένα μοσχάρι, 3 πρόβατα και ένα άλογο και τα πήρανε. Τις τα πήρανε. Ναι. Και είναι και τυχεροί που δεν τις σκοτώσανε. Ναι, μπράβο. Εντάξει. Κράταγε 5 παιδιά, ένα στην αγκαλιά, ένα κράταγε το φουστάνι, τα άλλα ήταν γύρω, μωρά ήταν. Αχα, μάλιστα. Σκοτώνα μια μάνα από τώρα 5 παιδάκια γύρω-γύρω. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Και είχαν πάει τον πατέρα μου και τον είχαν κάνει την πλάτη ολόμαυρη και έκοψε το σύρμα και έκατσε στο θάμνο και αυτοί τρέχαν προς τα κάτω να τον βρούνε πριν ξημερώσει. Κατάλαβα. Ποιος δεν κουνήθηκε από εκεί και γλίτωσε. Ναι, ναι, ναι. Με το ζόρι αντάρτου. Τι έκανες. Για να ακούσουμε ένα κροτή στη γραμμή που είναι. Λέγετε παρακαλώ. Έλα. Ναι. Άγγελε. Ναι. Πες τους το κύριο αυτόν που μιλάει κράτησε το όνομά του. Έλα, Άγγελε. Ένα λεπτό στο ακροατή μας. Ναι. Ναι, λέγε Σωτήρη από τον Καναδά. Άγγελε. Ένα λεπτό περιμένετε. Ναι. Άγγελε. Έλα, ναι, Κώστα λέγε. Ναι. Εγώ τάζω σε αυτά. Εγώ ήμουν από τις Ερκάς, ήμουν 5-6 χρόνια, τα θυμάμαι όλα. Εδώ μέναμε μέσα στα σχολεία. Δηλαδή να κοιμάσαι μέσα και να είναι μέσα στο σχολείο μέσα. Πώς γίνεται τώρα στη Συρία και χειρότερα. Ναι. Μέχρι το 50 που γυρίσαμε μετά στο χωριό, στη Λάρισα. Mm-hmm. Τα θυμάμαι όλα. Τα θυμάμαι. Αλλά εδώ το 50. Όμως τώρα τα κομμούνια σας τα έχουν πάθει. Προχτές γιορτάζανε για τον Πετσιρικά που τον σκοτώσανε. Την 28 Οκτωβρίου κοιτάνε να τη σβήσουνε. Δεν θέλουν να υπάρχει. Ναι. Μετακράτη τίποτα. Θέλουν να καθορίσουν μια γιορτή, λέει, για τους κομμουνιστές όταν οι ήρωες και αυτοί σκοτώσαν τους Γερμανούς, αυτοί γλιτώσαν ναι. Τους Έλληνες. Ο άλλος που πέθανε, ο κύριος παππούς ο Παπαδρέος, το ερείπιο εκείνος, κουβάλισε τότε όλους αυτούς και τους έβαλε μέσα στο ΝΑΤ. Στο ναυτικό από μαχικό ταμείο, στους ναυτικούς. Έχω κάνει και 5-6 χρόνια με τα καράβια. Κατάλαβα. Αυτοί καταστρέψαν την Ελλάδα. Και έρχεται τώρα να είμαι, εχθές δεν είδες τι γινόταν μέσα στη Βουλή. Mm-hmm. Χρυσοχοίδης ο αδιάβαστος τον έλεγε τον άλλον μαχαιροπγάλης και τέτοιοι μέσα στη Βουλή τον άλλον της Χρυσής Αυγής. Ναι. Όταν ξεφτυλιστήκανε πάλι. Πάλι ξεφτυλιστήκανε στη Βουλή. Σήμερα είχε το λαγό στο αν το είδες. Είχε το λαγό που τον είχε το λαγό. Όχι, τον παπά. Από τη Χρυσή Αυγή που είναι. Α, τον παπά. Παπά ήταν στο
Το κόντρα θα το δείξω μετά, δεν ξέρω αν... Από τη φυλακή? Όχι, όχι, όχι. Ο παπάς ήταν στην κόντρα. Ορίστε. Είναι στη φυλακή ο παπάς. Είναι στη φυλακή σήμερα, δεν τον είδα εγώ. Α, το είχε σήμερα. Θα είναι σήμερα το βράδυ στο καλάνι μας. Λοιπόν, Κώστα, γεια σου στο Ρόδο του Καναδά. Να πάμε στην άλλη γραμμή. Έλα, Άγγελε. Έγινε. Γεια σου. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, μου σε όλους στο πάνελ. Έρχεται η μέρα, ιστορική ημέρα, 25 του Δεκέμβρη, τα Χριστούγεννα, όπου οι κομμουνιστές με αρχηγό τον Μάρκο Βαφιάδη είχαν κυκλώσει την Κόνιτσα και τα ξημερώματα η μέρα των Χριστουγέννων επιτέθηκαν στην Κόνιτσα. Mm-hmm. Λοιπόν, είμαι θύμα από τους κομμουνιστές οι οποίοι μετά που την επιχείρηση που κάνανε και δεν μπορέσανε να καταλάβουν την Κόνιτσα, αρχίσανε και παίρνανε από τα χωριά όποιους άντρες και παιδιά βρίσκανε πάνω από 15 χρονών. Έλα, εμένα είχαν πάρει τον παππού μου, τον οποίο τον εσφάξανε στο χαριό Κακόλακο Πογονίου. Ναι. Και τη θεία της γυναίκας μου. Η πεθερά μου είναι τώρα 98 χρονών. Μπράβο. Πήρανε την αδερφή της και σκοτώθηκε εκεί πάνω στη μάχη με τις Κονίτσες. Ναι. Να, γιατί οι κομμουνιστές είναι άθλοι. Την ημέρα, τα ξημερώματα, ημέρα Χριστουγέννων, επιτεθήκανε στην Κόνιτσα για να την καταλάβουν. Αλλά δεν μπόρεσαν. Αυτοί είναι οι κομμουνιστές που έπρεπε να απογορευτεί, να σηκώνουν το σφυρί και το δρεπάνι αυτοί μέσα στην Ελλάδα. Είδα προχθές που κουνούσαν τις σημαίες αυτές χωρίς να τους πει κανένας τίποτε. Εκεί... Και κάνει τη Χρυσή Αυγή. Ευχαριστώ πολύ, γεια. Για καλά, η επόμενη γραμμή λέγεται. Ναι. Εγώ είμαι. Εσείς. Καλησπέρα. Ήθελα να πω δύο λόγια με τον Αντώνη. Είναι δυνατόν? Ο Αντώνης, βεβαίως. Ακούω. Σε ακούει. Με ακούεις, Αντώνη? Mm-hmm. Πολύ καλά. Μπράβο, μπράβο. Εγώ είμαι αυτός ο ακροατής που είπες ότι έχω πάρα πολύ αποθέματα. Δεν έχω αποθέματα, αλλά μπορείς να μου πεις γιατί ένα μάτιο ηλικιωμένοι... Δεν το είπα έτσι. Αν ενθυμούμε καλά... Παρακαλώ, ένα λεπτό. Θέλω να ρωτήσω μια κουβέντα. Ναι. Τι συμβαίνει και έχουμε να κάνουμε με πριν 90 χρόνια και έχω μεγάλους ανθρώπους και μορφωμένους και ασχολούνται με το τι έγινε πριν 90 χρόνια. Δεν πάνε να μείνει καμιά δουλειά να δουλέψετε, να κάνετε κάτι που έχετε πιάσει το μικρόφωνο και λέτε βλακίες. Κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Αντώνη. Όταν ο άνθρωπος ξεχνάει την ιστορία του και την καταγωγή του ή την απαρνείται, οπουδήποτε να βρίσκεται, εγώ βρίσκομαι στην Ελβετία, εσύ βρίσκεσαι στον Καναδά, άλλος βρίσκεται στην Αυστραλία, στα πέρατα της γης. Δεν έχει σημασία. Όταν όμως αρνείται ή ξεχνάει την καταγωγή του, τότε... ό,τι άλλο μπορείς να υποθέσεις, ας πούμε, αφήνω χώρο στη φαντασία να το θέσει ο καθένας όπως το νομίζει. Δεν σου έχω πει, εσύ μίλησες άσχημα και είπα ότι πρέπει να έχεις παιδικά κατάλοιπα, αυτό είπα εγώ. Άνθρωποι που μιλάνε χωρίς να γνωρίζουν ή τις γνώσεις, εγώ είμαι αγράμματος, εντάξει, οι άλλοι μπορεί να έχουν πτυχία να τα κρεμάσουν εκεί που στον τοίχο, να τα βλέπουν. Όταν όμως η συμπεριφορά σου ήταν επιθετική, για μένα μου εκδηλώνει ακόμα και το οικογενειακό σου περιβάλλον. Πώς συμπεριφέρεσαι. Όταν συμπεριφέρεσαι σε αγνώστους κατά τιού των τρόπων. Ωστόσο, το συμπέρασμα το δικό μου, προσωπικό μου είναι βέβαια, δεν μπορώ να πω, δεν το γενικεύω. Λέω, ο άνθρωπος, άστον να μιλήσει, είπα, κύριε Άγγελε,
διότι έχει παιδικά κατάλοιπα και ψυχολογικά πρέπει να τον αφήσουμε να εκτονώσει. Αυτό είχα πει. Μάλιστα, εντάξει. Να σας το υπενθυμίσω. Κοίταξε, διότι Αντώνη... δεν έχω μάθει ποτέ να προσβάλλω κανέναν. Ήταν η γνώμη του. Πέρα του επαγγελματικού μου και την ιδιότητά μου, δεν προσβάλλω ποτέ κανέναν, δέχομαι τα πάντα και προσπαθώ πάντοτε με έναν ωραίο τρόπο που στο τέλος και δίκαιο να έχει το χάνει. Διότι και στο δικαστήριο να πας, όταν δεν μπορείς να διεκδικήσεις αυτό που δικαιούσε, το χάνεις. Όπως και γίνεσαι από κατηγορός κατηγορούμενος. Ναι. Κατάλαβες, άνθρωπέ μου. Αν Αντώνη, κοίταζες την κάμερα και όχι το κομπιούτερ σου, την κάμερα κοίταζε. Ναι. Να σε βλέπω εδώ. Ναι, ναι. Ναι, να την φτιάξω, ναι. Όχι σε πάνω, ίσως είναι κανονικά πρόβλημα. Να κοιτάς την κάμερα όταν μιλάς. Να κοιτάς στο πλάι και νομίζω ότι μιλάς στο πλάι. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω το εξής, πάμε στις τηλεφωνικές γραμμές. Ότι ήταν σεβαστή η γνώμη του ακροατή, αλλά ένα πράγμα θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι. Τι γνώμη, Άγγελε, αυτό. Ένα λεπτό. Σεβαστή η γνώμη, ήταν η γνώμη αυτή. Εντάξει, ο άλλος λέει πιστεύει σωστά. Σεβαστή η γνώμη, τι να κάνουμε. Υπόσχεται το εξής, ότι ο άνθρωπος, θα πρέπει και κάθε άνθρωπος να γνωρίζει ένα πράγμα. Ότι δεν μπορούμε εμείς τώρα εδώ ή στην Ελλάδα ή οπουδήποτε να είναι και να πούμε, ξέρεις κάτι, έλα τώρα τι έγινε τώρα άμα εγεννήθηκε η δημοκρατία στην Ελλάδα. Ας τις σβήσουμε από τα βιβλία. Αυτά τα λένε κάποιοι βουλευτές μέσα στην Ελλάδα, μέσα στη Βουλή. Να σβήσουμε την ιστορία. Όπως βγήκαν να λένε. Είναι βόλευτες. Ακριβώς, όπως βγαίνουν και λένε ότι η δημοκρατία ποτέ δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Και το λένε η αριστερή αυτό. Και η δημοκρατία γεννήθηκε το 1974 ή το 92 που είναι Παπανδρέου. Λοιπόν, αυτό δεν είναι στραβό και ανάποδο? Δηλαδή, Αμερικανοί πολιτικοί που ακούνε αυτές τις νουβέλες μέσα από την Ελληνική Βουλή μου λένε, καλά αυτοί είναι άρρωστοι. Έτσι ακριβώς, Αμερικανοί βουλευτές εδώ από την Αμερική μου λένε, αυτοί στην Ελλάδα τι έχουν πάθει, λέει. Είναι άρρωστοι, λέει. Εμείς εδώ στα πανεπιστήμια, λέει, έχουμε μάθει ότι ο πλανήτης ολόκληρος και η δημοκρατία ήταν ελληνική. Γεννήθηκε στην Ελλάδα. Ο πολιτισμός, τα πάντα, τα φώτα έδωσε η Ελλάδα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να σβήσουν αυτή την ιστορία, να τη διαγράψουν ότι ο Παρθενώνας δεν είναι ελληνικός. Είναι από το Πακιστάν. Μια παρένθεση να σου πω και ένα νέο. Δηλαδή κουβέντες για τρελά πράγματα. Λοιπόν, πέρσι στη Λοζάνη έχουν κάνει προς τιμή για το σύνταγμα που έχει κάνει εδώ ο Καποδίστριας και του έχουν μεγάλο άγαλμα. Ναι. Και τον τιμούνε κάθε χρόνο. Για φέτος δεν ξέρω, περιμένω κάποιον για να μου πει. Γιατί τώρα κοντά έγινε πάλι. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό. Και μαζεύονται από την Ελβετία και όλη η πολιτική, όλο το Παρλαμέντο πάει εκεί. Η ελληνική πρεσβεία. Αν μπορείς, κοίταζε την κάμερά σου. Πουθενά δεν υπήρχε άτομο. Αν μπορείς, Αντώνη, κοίτα την κάμερα, όχι την τηλεόραση. Την κάμερα κοίταζε. Εδώ έτσι, να σε βλέπουμε. Κατάλαβε ότι είναι δυνατόν ο Καποδίστριας. Επειδή έχει κάνει εδώ το σύνταγμα της Ελβετίας. Μάλιστα. Το οποίο το τηρούν ακόμα. Σε πληροφορώ ότι δεν υπήρχε, ενώ τον τιμούνε διότι είναι Έλληνας και δεν υπήρχε Έλληνας εκεί. Τρελάθηκα όταν το διάβασα στο Blick. Μάλιστα. Να καλησπερίσουμε και τον Σπύρο που μπήκε από το σύνδεσμο Εθνικής Ενότητας στη γραμμή. Γεια σου Σπύρο. Πάντα να περνάς καλά. Καλησπέρα σε όλους. Αντώνη, Γιάννο, Σωτήρη. Γεια σου Σπύρο μου. Γεια σου Σπύρο μου. Να δώσουμε και μια ματιά. Να δώσουμε και μια ματιά στα τηλέφωνα γιατί περιμένουν οι ακροατές. Λέγεται παρακαλώ στα τηλέφωνα. Λα, Άγγελε, πάλι εγώ είμαι. Γεια σου Νίκο. Ο κύριος βγήκε που λέει ο Αντώνης έχει παιδικά κατάλοιπα. Έχει βλακεία, θέλει να πάει σε κτηνίατρο, όχι σε γυναίκα. Εντάξει, μωρέ Νίκο, μην κολλήσουμε εκεί τώρα. Νίκο, να μην κολλήσουμε, ήταν η γνώμη του. Ήταν σεβαστή η γνώμη του. Ήταν η γνώμη του αυτή. Εντάξει, δεν έχει τίποτα. Τι έγινε λοιπόν, εντάξει, υπάρχουν εδώ, υπάρχει ολόκληρη βουλή και μιλάνε έτσι. Δεν βγαίνει και λέει. Και εγώ δεν ξέρω τι λέει υπέρ των κομμουνιστών. Ο άνθρωπος αυτός θέλει κτηνίατρο. Εντάξει λοιπόν, καλό βράδυ. Δεν κάνε... Ρέγουλα γιατρό δεν γίνεται καλά. Νίκο. Θα του μείνουνε. Λοιπόν άστο, εντάξει, ήταν η γνώμη του. Ένα άλλο που δεν είπα προηγουμένως. Για το Πολυτεχνείο. Ναι. Επειδή ήμουνα στην Αθήνα την εποχή εκείνη, δεν υπάρχει Πολυτεχνείο. Είναι ένα φτιαχτό παραμύθι που το παίρνουν οι βουλευτές, μάλιστα οι βουλευτές,
Γιατί αυτοί βολεύουν τον κόσμο για να βολευτούν μόνοι τους μετά, να τα οικονομήσουν. Λοιπόν, βγάλαν το παραμύθι αυτό και το έχουν δώσει και το γλύφουνε αυτοί που δεν γνωρίζουν τι είπα να πει πολυτεχνείο. Και μου βάζουν τώρα παιδάκια 8-7 χρονών που βλέπω εδώ τα παραμύθια τους στην τηλεόραση και βάζουν λουλούδια. Αυτά τα παιδάκια ούτε είχε σκεφτεί καν ο πατέρας τους να τα κάνει τότε. Και 8 χρονών και μου βάζει λουλούδια. Αυτή είναι η προπαγάνδα, Νίκο. Προπαγάνδα με αυτό ακριβώς κουβεντιάζω. Ή κάτι άλλο που βγαίνουν που είναι 40 χρονών και λένε ω το Πολυτεχνείο. Αυτοί δεν είχαν γεννηθεί τότε. Πού ξέρουν αυτοί από Πολυτεχνείο τι είπα να πει, πού ξέρουν τι ήταν ο Παπαδόπουλος, με τι τρόπο έφυγε ο βασιλιάς και πώς τον διώξανε και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Είναι 40 χρονών και σου λέει κάτω Παπαδόπουλος, αφού δεν ξέραν τον Παπαδόπουλο, μόνο το όνομα ξέρουν. Καλό βράδυ. Νίκο, δεν ήταν ούτε στο πατέρα του το σπέρμα ακόμη. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε σαν την γραμμή τηλεφωνική, λέγεται παρακαλώ. Μπρος. Τι να μιλάμε τώρα για τα καθάρματα, γιατί κάθεστε και τους αναφέρετε συνέχεια. Πουλήστε τους και μην τους δίνετε το δικαίωμα, μην αναφέρετε για κομμουνιστάς. Αυτά τα καθάρματα δεν πρέπει να τα παίρνουμε στο στόμα μας εμείς. Θα σου πω μια ιστορία. Ο μπάρμπας μου... Το πρόβλημα είναι, πατριώτη, ότι αυτοί κυβερνούν σήμερα, είναι όλοι της ΚΝΕ. Να τους δικάσουν το στον ψήφο. Γιατί πάνε και τους ψηφίζουν. Α, αυτό ξαναπέσαι. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής, ότι εάν δεν υπάρχει ένας σταθμός που να δώσει την ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώπους που έζησαν αυτά τα γεγονότα να ακούσουν και οι νέοι στην Ελλάδα που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, πάρα πολλά παιδιά, τι ακριβώς κάνανε οι κομμουνιστές και τα εγκλήματά τους σε αυτή τη χώρα, δεν θα ξέρουν και ψηφίζουν αυτούς τους ανθρώπους. Τους ψηφίζουν να ξυπνήσουν. Ναι, δεν ξέρουν, πέφτουν θύματα. Πέφτουν θύματα του Σφυριού και του Δραπανιού. Πολύ απλά. Εμείς εδώ θέλουμε ένα λεπτό, χωρίς φορές, χωρίς τίποτα, με το να ακούσω έναν παππού και μια γιαγιά και να μου διηγηθεί μια ιστορία, ή όπως η ταινία κινηματογραφική, η οποία βγήκε Ελένη και έρχεται μια αληθινή ιστορία σχετικά με τους κομμουνιστές στην Ελλάδα. Απαγορεύτηκε αυτή η ταινία να γίνεται προβολή στους κινηματογράφους. Άγγελε. Γιατί? Δεν είναι στα σχολεία. Είναι ο κόσμος, είναι 50-60 χρόνια. Έλα! Σκότωσαν τον αδερφό του, σκότωσαν τη γυναίκα του, ατιμήσαν τα παιδιά του και πάνε και τους ψηφίζουν. Κοίταξε, χωρίς να φωνάζεις. Ο μπάρμπας μου ήταν principal στη Θεσσαλονίκη, στην Ξεροκρίνη, στο σχολείο. Ο ίδιος ήταν, ποιον μου τον σκότωσε. Και πήγανε γιατί είχαν το ελάθηκι. Είχαν ένα μέρος που πήγανε και τρώγανε. Ήταν μάγειρας αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Λοιπόν, κατημέρων έξι μαζί την πρώτη μέρα πάνε και τον λένε, ξέρεις τίποτα. Θα βάλεις τα αετόπουλα. Θέλω να κάνεις σχολεία αετόπουλα, κομμουνιστικό. Λέγανε τότε, αετόπουλα. Και τους λέω, μπάρμπαρ μου, εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Όταν δεν υπάρχει νόμος από την κυβέρνηση. Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα. Με πρόσωπο, εγώ δεν μπορώ να λάβω. Θα το κάνεις και σου δίνουμε 10 μέρες διορία. Κατάλαβα. Λοιπόν. Λέει τελειώσαμε εδώ και μην ξανάρθει στο σχολείο τους, λέει, γιατί έχουν προβλήματα. Μετά από 6 μέρες, 6 μαζί πήγαν, τον φωνάζουν έξω μπροστά στα παιδιά και τον εκτελέσαν μπροστά στα παιδιά. Έχουν δει κάτι βίντεο κλίπς, είναι τρελά. Μιλάτε για τρελά. Αυτούς. Πρέπει να μάθει η νέα γενιά σχετικά τα εγκλήματα αυτά που έπραξαν, όπως στην Ρωσία. Βάζουν η τηλεόραση και παρουσιάζει τα εγκλήματα του Λένι και του Στάλιν. Παρουσιάζει η ρωσική τηλεόραση και τα πρώην κομμουνιστικά κράτη τα εγκλήματα που διέπραξαν αυτοί οι άνθρωποι για να ενημερώσουν. Γιατί αυτοί είναι σαν κουργοί. Μπαίνουν μέσα και αρχίζουν μετά να κάνουν και προπαγάνδες. Και σου λέει εμείς και εμείς. Ποιες είστε εσείς? Είσαστε δολοφόνοι. Ξεκάθαρα. Στην Ελλάδα θα έπρεπε το Κομμουνιστικό Κόμμα να είναι εκτός νόμου. Εκτός νόμου. Ναι, λοιπόν, ευχαριστούμε τον φίλο. Πάμε στα τη γραμμή. Έχουμε τον κριτικό από την Κρήτη. Γεια και χαρά σου. Γεια χαρά. Ο φίλος μου ο Νίκος και είπε ότι δεν είναι αυτός, είναι άλλος Νίκος, θα τον δεχτώ. Αλλά η φωνή είναι παιδί μου ολόιδια. Είναι, υπάρχουν. Λοιπόν, ναι, θα το εξετάσω εγώ αύριο το πρωί πάλι. Μη στεναχωριέσαι. Σήμερα το πρωί είχαμε ένα θέμα με το Σωτήρι. Δηλαδή ο Σωτήρης σε φώναζε σήμερα
Γι' αυτό ρε παιδί μου τον τύπο, τον δημοσιογράφο που είναι στο ΕΡΤ. Ποιος είναι από όλους? Αυτός ο πολύτιμος που τον λένε ο Δούκας. Και καλό παιδί ο Δούκας. Τι να πει καλό παιδί ρε, αυτός είναι μεγάλος σαμποταριστής να πούμε εναντίον της Χρυσής Αυγής. Δημοσιογράφος. Κοίταξε, τον Δούκα, άκουσαμε. Το Δούκα το ξέρω προσωπικά. Το ξέρω προσωπικά, κοίταξε. Δεν φταίει, άμα του λέει. Η τηλεόραση να φέρεται έτσι. Άμα του λέει. Ο Προκόπιος. Κοίταξε, μην τον βρίζεις, είναι καλό παιδί. Ναι, αλλά υπόθεση, άμα η κυβέρνηση του δίνει κάποια ανακοίνωση να κάνει και δουλεύει, την κάνει. Και 2 εκατομμύρια χρυσαυγίτες Έλληνες έχουν ψηφίσει και αυτός εναντίον της Χρυσής Αυγής, έτσι. Ναι. Κατάλαβες, αυτός ο Δούκας έπρεπε να είναι αμερόληπτος. Αντώνη, αυτόν τον χάμο πώς τον έχετε να πούμε έτσι και μιλάει ελεύθερα και τον ακούτε στην Ελλάδα. Τι να κάνεις. Συγγνώμη. Μάλιστα. Αφού έκανε αυτό που έκανε, γνώμη του είναι. Σήμερα αυτός βορβαντής, ρε παιδί μου, τη Χρυσή Αυγή, λες και είναι να πούμε... Εάν δεν καταφέρουν να τη βγάλουν εκτός πολιτικού σχεδίου, η Χρυσή Αυγή θα βγει πρώτη. Κοιτάξτε, προπαγάνδα κάνουν σε Χρυσή Αυγή. Μα και εγώ να πω στην Ελλάδα με αυτά που ακούω, Χρυσή Αυγή θα ψηφίσει. Τώρα είναι πρώτη. Χρυσή Αυγή τώρα είναι πρώτη. Η Χρυσή Αυγή τώρα είναι πρώτη. Γιάννο! Το γελάτε. Το γελάτε. Ο Γιάννο, γιατί όχι. Εσύ, η μέρα των εκλογών θα γίνει σε καλύτερη έκπληξη. Την ανεβάσω. Έχουμε και κάποια ακροάτρια τώρα. Ένα λεπτό να ακούσουμε λοιπόν. Βλέπω από τη μύτη και πάνω, γιατί. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό στην ακροάτριά μας. Το Σπύρο, ανέβασε ρε πάνω το Σπύρο. Ο Σπύρος εδώ είναι. Μιλάει, τον βλέπεις. Ένα λεπτό από τη μέση και πάνω. Σπύρο, κατέβασε την κάμερα σου κάτω λιγάκι. Σε φαίνεσαι σαν μικροσκοπικός νάνος. Έτσι. Έτσι για να γεμίσει. Τώρα ακόμα λίγα και η κάμερα σου κάτω. Και λίγο πιο αριστερά. Και λίγο και αριστερά σε βλέπουν οι ακροατές. Βάλτε στο κέντρο της κάμερας. Εκεί. Τώρα ο Σπύρος φαίνεται λες και είναι ο Πάπας της Ρώμης. Τώρα το έχει γυρίσει βασιλικός, ξέρεις, ε. Ναι. Είμαι και μικροσκοπικός, ρε. Στην Ελλάδα, το κόμμα και θα ενωθούν ο σύνδεσμος των Ελλήνων θα ενωθεί με το βασιλικό κόμμα. Αχα. Ακόμα δεν το έκανε. Θα ενωθεί με το βασιλικό κόμμα. Πρέπει να φέρουμε τη βασιλευόμενη δημοκρατία στην Ελλάδα. Μάλιστα. Μόνο έτσι θα ζήσει η Ελλάδα. Μας. Όχι με κομμουνισμό και σφετιστισμό. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα άλλη γραμμή. Φίλο μας, γιατί θέλω να τα πω γρήγορα και να φύγω από τη μέση, ο οποίος πρόσβαλε τον κύριο Αντώνη από την Ελβετία, αυτός είναι από τους μάγκες που τους πάτησε το τρένο. Ναι, αυτός είναι ένα υπόλοιπος είναι, που κυκλοφοράει ελεύθερα. Λοιπόν, έτσι φέρεται. Η γνώμη του ήταν μόνο, εντάξει, δεν το παίρνει σοβαρά τώρα, εντάξει. Εντάξει. Και βγαίνει και λέει το δικό του και πάμε στο τέλος να πούμε στην Αμολάη. Και ένα άγγελο το έχει κάνει 5-6 φορές. Εντάξει, μπορεί η γνώμη του ήταν εδώ που βγαίνει πολύ έτσι. Για να κάνουμε τώρα. Τους αγαπάμε όλους anyway. Άντε, για χαρά. Για χαρά, πάμε στην ακροάτριά μας τώρα, λέγεται. Ναι, βλέπω ότι έχει υψηλή στάθμη σε ακροατές, αλλά περιμένω να ακούσω αυτά που μας υποσχέθηκες εχθές ότι θα έρθει ο Γιώργος να μιλήσουμε. Είπα στην αρχή της εκπομπής, προσοχή, θα έχουμε την εκπομπή την άλλη εβδομάδα. Είχαμε προγραμματίσει σήμερα να βάλουμε τον Obamacare για τις ασφάλειες που ενδιαφέρονται όλοι. Θα το κάνουμε αυτό, αλλά σήμερα ο Γιώργος είναι στα δικαστήρια. Ωραία. Επειδή ο Γιώργος δουλεύει στα δικαστήρια και σήμερα είχαν κάποια μεγάλη δίκη, φαίνεται κάποια μεγάλη δουλειά στα δικαστήρια και είναι μέχρι 8 ώρα το βράδυ. Τι να του κάνω. Να αφήσει τη δουλειά και να έρθει εδώ. Στην αρχή ότι δεν θα είναι, περιμένω εδώ. Το είπα από την αρχή, είπα στην αρχή της εκπομπής ότι σήμερα δεν θα έχουμε για τον Obamacare λόγω του ότι ο Γιωργάκης είναι στα δικαστήρια σήμερα. Οκ, θα περιμένουμε λοιπόν. Την άλλη εβδομάδα, μείνετε ήσυχοι. Θα έχουμε ένα φλέγον θέμα για τον Ομπάμα, ας πούμε, και το κατά πόσο ας πούμε, αυτή η ασφάλεια θα υποφελήσει εσάς και προπαντός τους ηλικιωμένους αλλά και τους νέους. Μας ενδιαφέρει αυτή η εκπομπή. Λέγετε παρακαλώ η επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι, καλησπέρα σας πάλι. Εγώ είμαι με τα αποθέματα. Α, ο ακροατής μας. Λοιπόν. Τα κατάλληλα. Εντάξει, τώρα μίλα ελεύθερα, όχι βρίσκουμε παιδιά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν έχω πρόβλημα κανένα.
Ορίστε. Ό,τι και να λέει, τον αγαπάω. Είναι Έλληνας. Α, μπράβο, έτσι είναι. Έτσι, μπράβο. Τώρα, κοιτάξτε, με τον Αντώνη πες του ότι και εγώ λιγάκι αμόρφωτος είμαι. Δεν είναι. 7 χρόνια στην πρώτη τάξη ήμουνα. Όχι, όχι, δεν είπα εγώ σε τέτοια γράμματα. Εγώ είπα αμόρφωτος από τίτλους. Δεν έχω δοκτορά, δεν έχω μάστερ, δεν έχω τέτοια. Μάστερ μαγειρικής έχω, αλλά μάστερ κοινωνιολογίας και άλλα και πεζοδρομίου μπορώ να σου πω, το έχω. Εγώ ζω στην Αμερική και... Στην πιο ωραία χώρα. ...που βγαίνουν σε αυτό το ράδιο σαν τον φίλο μας τον Γιάννο και μιλάει έτσι για την Αμερική και για την κατάσταση που στην Ελλάδα. Όχι, ο Γιάννος δεν είπε τίποτα κακό για την Αμερική. Ο Γιάννος είπε τα ωραίτερα λόγια. Ο Γιάννος είναι ένας εθνικιστής, είναι ένα εδώ στη γραμμή, να μας απαντήσει ο Γιάννος. Εγώ, Γιάννος, τον αγαπάμε τον Γιάννο. Αλλά εγώ, κοίταξε, εγώ καμιά φορά, ένα αυτό Γιάννο, ένα όσα υποστηρίζουμε εμείς. Γιάννο, ένα λεπτό Γιάννο, εγώ θα ήθελα να πω στους φίλους του ακροατή, ένα αυτό στο ακροατή μας, ένα λεπτό στο ακροατή μας, θα σου δώσω την ευκαιρία να μιλήσεις, ένα λεπτό να μην μείνουν όλοι μαζί, άκουσε με ένα λεπτό. Εγώ με τον Γιάννο διαφώνησα εχθές, όπως και αυτός διαφώνησε μαζί μου, σχετικά με το θέμα που είπε ο Χασιδιάρης, οι Εβραίοι, το εβραϊκό λομπί και η Αμερική. Και εγώ του λέω δεν είναι έτσι. Δηλαδή η Αμερική δεν έχει καμία σχέση το τι κάνει το εβραϊκό λόμπι. Δεν είναι πίσω από το εβραϊκό λόμπι ο Ομπάμα ή ο Μπούς ή ο Κλίντον ή ο οποιοσδήποτε πρόεδρος ή η ολόκληρη Αμερική. Όπως εμείς έχουμε το δικό μας το λόμπι και προσπαθούμε να μειώσουμε την Τουρκία και οι Τούρκοι κάνουν έτσι και αυτά και τα λέμε στους Αμερικανούς, άλλο τόσο κάνουν και οι Τούρκοι οι λομπίστες στην Ουάσιγκτον. Άλλο τόσο κάνουν και οι Εβραίοι στην Ουάσιγκτον. Δεν εννοείται ότι η Αμερικανική κυβέρνηση ακολουθεί τη γραμμή την τάδε, τάδε, τάδε. Αυτό είπα εγώ. Τώρα μίλησε, τώρα σου μιλήσει ο Γιάννος για το θέμα. Έλα Γιάννο. Το θέμα το δικό μου είναι ότι όποιος υποστηρίζει τη Χρυσή Αυγή και υποστηρίζουν τη Χρυσή Αυγή, δικαίωμά τους είναι, δεν έχουν ακούσει τον Κασιδιάρη στη Βουλή, δεν έχουν ακούσει κανένα στη Βουλή. Δεν έχουν ακούσει 52 άτομα που είναι τώρα στον εισαγγελέα και καταδικάζουν τη Χρυσή Αυγή. Βρήκανε τη λύση για τη Χρυσή Αυγή να τους βοηθήσει. Ακούς? Ναι, ακούμε προσεκτικά στον αέρα. Κοίταξε, έχεις δίκιο αυτό που λες. Εγώ θα ήθελα να σου πω το εξής. Εγώ έχω ακούσει και πάρα πολλοί ακροατές. Έχουμε ακούσει τον Κασιδιάρη και το παιδί αυτό μένα μου πάει. Του αρέσει όπως μιλάει. Λέει αλήθειες. Λέει αλήθειες. Δεν θέλω να μιλήσω με Χρυσαυγίτη, δεν θέλω να μιλήσω με κανέναν. Οι άνθρωποι είναι κομπλεξικοί και έχουν πρόβλημα. Λοιπόν, το θέμα είναι, αφού ασχολείστε κάθε μέρα με αυτό το θέμα της Ελλάδος, θα κάνετε κάτι. Βγάζεις να πούμε τον Νίκο το πόδιο και λέει βλακίες και λέει βλακίες για μένα, ότι δεν συμφωνεί με τη γνώμη μου. Δεν συμφωνεί με τη γνώμη μου. Αυτή είναι η γνώμη μου. Αλλά πώς μπορεί ένας από τουρκική καταγωγή να πει τη γνώμη στον Μην το λες τώρα τον Νίκο Τούρκο για το όνομα του Θεού. Καλά. Αυτά. Να μην πετάμε σπόντες. Εγώ σέβομαι τις γνώμες όλων, ναι, αλλά θα πρέπει να υπάρχει κάποιος σεβασμός. Όπως πήγε στον Νίκο, άστο, είναι η γνώμη του ακροατή. Σεβαστή η γνώμη. Ο Τόνι Τούρκος είναι και ο Νίκος Τούρκος είναι. Δεν είναι Τούρκος, πώς είναι Τούρκος. Έτσι σου λες όλους τους Τούρκους δηλαδή. Σε λίγο θα με πεις και εμένα Τούρκο. Σιγά. Δεν είσαι Τούρκος. Εγώ τι είμαι. Δεν ξέρω κι εγώ. Γιατί δεν είναι αυτό. Εγώ ξέρω ότι ο Νίκος είναι γενικό διαβατήριο. Γεννήθηκε στην Ελλάδα και μου λέει ότι είναι Τούρκος. Είσαι Αμερικάνος, ρε. Αμερικάνος είσαι και Αμερικάνος είμαι και άλλος είναι Ελβετός και ασχολούμαστε με τι κάνουν οι πλάκες και οι λύθοι της Ελλάδος που τους δώσανε λιγάκι τυρί και πουλήσαν όλη την Ελλάδα. Ελβετός θα γίνω στα 90 μου. Έτσι του είπα κάποτε στο Κεμάιντερ. Και μου είπανε γιατί. Λέω τότε μπορεί να πεθάνω, πεθάνει Ελβετός, όχι Έλληνας. Και βάλα τα γέλια. Άγγελε. Έλα, ναι. Πήρανε και στα εγγόνια τους αυτοκίνητο γιατί ήταν με δόσεις. Και τώρα τα χάνουνε. Θα τα χάσουν όλα. Πλήρωσε κανένας εφορία για το σπίτι του ποτέ. Πλήρωσε κανένας εφορία για την αστυνομία. Πλήρωσε κανένας τίποτα στην Ελλάδα. Όλοι τα ρίχνανε κάτω από το μαξιλάρι. Γιατί να πληρώσει εφορία. Ναι, εντάξει. Έλα, Έλληνα. Καληνύχτα. Να βγει κανένας άλλος. Δεν έχω όρεξη. Θέλω να σου απαντήσει ο Γιάννος.
Δεν σου μίλησε. Γιατί να μην μιλήσεις μαζί σου δηλαδή, κάτσε ρε εσύ. Δεν είσαι καλός, ας πούμε, δημοκρατικός. Ήθελα να του απαντήσω κάτι. Ο κύριος, ένα λεπτό Αντώνη. Ο κύριος μήπως είναι Εβραίος και μας το παίζει Ελληνάς. Δεν μας πειράζει. Ό,τι και να είναι, μιλάει ελληνικά. Έχει νοοτροπία ελληνική. Όλοι στην Ελλάδα μιλάνε ελληνικά. Αν αγαπάει πραγματικά τους Έλληνες και αν αισθάνεται Έλληνας, αντί να κατηγορεί, πρέπει να βοηθάει τους Έλληνες. Έτσι. Και αν νομίζεις ότι κάποιος είναι φασμένος, με το ζόρι δεν μπορεί να τον βγάλεις έξω ούτε να τον απομακρύνεις. Απλώς τον πλησιάζεις και σιγά σιγά μπορείς να του υποδείξεις το σωστό δρόμο. Λοιπόν. Αυτός δεν έχει καθόλου την φιλοσοφία. Καλό ήταν να διάβαζε κάνα από τους αρχαίους, από τα αρχαία κείμενα. Θα βλέπε πολλά. Είναι ωραίο πράγμα. Διάβασε φίλτατε Έλληνα. Διάβασε κάνα από τα αρχαία κείμενα. Δεν είναι Έλληνας. Έχει πάρα με πολλά. Τον τρόπο που μιλάει, με τον τρόπο που μιλάει, ένα λεπτό Αντώνη. Με τον τρόπο που μιλάει δεν είναι Έλληνας. Όχι, όχι. Είναι. Δεν. Μιλάει καθαρά ελληνικά. Καμία λέξη διαστευρωμένη δεν είναι. Ο Σιμίτης καθαρά ελληνικά μιλάει. Όπως και ο Παπαντρέου μιλάει ελληνικά καθαρά. Δυστυχώς έχουμε ένα κακό ελάττωμα οι Έλληνες. Να αλληλοτρογόμαστε καμιά φορά και αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Εγώ εδώ τουλάχιστον έχω φιλοξενήσει πάνω από 45 παιδιά μέχρι που να βρουν, γιατί δεν είχαν κάπου να μείνουνε. Έχω ένα μικρό σπιτάκι. Πολύ καλά κάνεις. Εντάξει. Άμα ήταν κοπέλες, κοιμόμουν στις καρέκλες του μαγαζιού γιατί τρεπόμουν να πάω σπίτι. Τα παιδιά βρήκαν δουλειά, έρχονται, με βρίσκουνε. Είναι χαρά μου και μακάρι να μπορούσα κι άλλους. Να σου πω, να το κάνανε όλοι οι Έλληνες στο εξωτερικό αυτό το πράγμα, διότι μίλαγα προχτές με κάποιον από την Κάλυμνο, και είναι και δικηγόρος του καλωσορίζουμε στην περιοχή μας, και μου λέει, Άγγελε, έχει αδειάσει η Κάλυμνο. Έχει αδειάσει η Κάλυμνος. Και έχουν φύγει όλοι στο εξωτερικό. Έχει αδειάσει η Ελλάδα και φεύγει συνεχώς. Η μετάνθρωση είναι μεγάλη στην Ελλάδα. Η νεολαία φεύγει από εκεί. Και αυτοί που φεύγουν, ποιοι θα επιστρέψουν πίσω? Τα 5% οι υπόλοιποι θα μείνουν στο εξωτερικό. Όπως έγινε τη δεκαετία του 50, του 60, του 70. Εντάξει. Και είναι λυπηρό αυτό το οποίο έχει συμβεί και χειρότερο. Δηλαδή, αντί η κυβέρνηση να καθίσει να κοιτάξει αυτά τα παιδιά, κοιτάζει τους λαθρομετανάστες. Κοιτάζει πώς να τους μονιμοποιήσει. Έχεις εκεί τον Τζίπρα και λέει, τι μας ενδιαφέρει ο Έλληνας της Ελλάδος, λέει. Μας ενδιαφέρουν αυτοί οι Πακιστανοί, οι μαύροι από την Αφρική, μας ενδιαφέρουν οι Τούρκοι, μας ενδιαφέρουν αυτοί που έρχονται από το Βορρά. Να τους μονιμοποιήσουμε, να τους δώσουμε διαβατήρια. Δηλαδή δεν το βλέπει ο Έλληνας ότι αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται έναντι του Έλληνα. Ναι. Το ξέχασες με τον Γιώργο στο Σύνταγμα. Το Γιώργο, λέει, το καλό παιδί, έλεγε ένα από το Πακιστάν. Το Γιώργο. Ναι. Έχουμε, για να πάμε στα τηλέφωνα. Καλώς. Έχουμε κάποια τηλέφωνα και περιμένε πολύ ώρα. Λέγεται, παρακαλώ, στις γραμμές. Έλα. Ναι. Έλα, γεια σου, Άγγελε. Γεια σου, κριτικέ. Άγγελε. Ναι. Κοίταξε να δεις. Ήθελα να απαντήσω σε αυτόν, ναι, που είπε, με είπε Τούρκο. Δεν είμαι Τούρκος. Είμαι Πόντιος και είμαι υπερήφανος που είμαι Πόντιος. Ενώ α, είσαι και εσύ Πόντιος, εμέτερο. Ενός κομμουνιστής. Ναι. Οι Πόντιοι βασιλεύουν στην Ελλάδα και όπου έχουν βρεθεί βασιλεύουν. Λοιπόν, ένα αναγνωρίζω ότι είμαι Πόντιος. Και ένα άλλο ότι είμαι God bless America, είμαι Αμερικανός. Και περισσότερο στη γειτονιά μου που μου λένε για Έλληνες, ντρέπομαι να τους πω με την κατάσταση που είναι και με τις απάτες που έχουν κάνει οι πολιτικοί αυτοί εναντίον του λαού, ντρέπομαι να λέω πως είμαι Έλληνας. Να μην ντρέπεσαι, αγαπητέ φίλε. Σε καθόλου. Εκείνοι ξέρουν τι σημαίνει Έλληνας. Την απάτη που κάνουνε, παραβγαίνει και λέει οι Πόντιοι είναι Τούρκοι. Ah.
Εντάξει. Ότι δεν είναι του... Νίκο, μη στενοχωριέστε, μια γνώμη, μια ιδέα ενός. Ήτανε βλακογνώμη. Εντάξει, λοιπόν. Καλό βράδυ. Η ομιλία μας βράδυ. Το 75% είναι αρχαία ελληνικά. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, λέγεται παρακαλώ. Έλα, Άγγελε. Ναι. Μ' ακούς. Ναι, σε ακούω. Ο Δημήτρης σήμερα από τον Προμηθέα. Γεια σου αγαπητέ φίλε. Έλληνας, γιατί είσαι και εσύ Έλληνας και σε παραδέχομαι, αλλά εκείνο που δεν άκουσα από τους κυρίους όλους ήταν για το παιδομάζωμα που κάνανε οι κομμουνιστές και πήραν όλα τα παιδάκια και τα πήγανε στα κομμουνιστικά κράτη. Τα είπανε, τα είπε κάποια ακροάτρια. Αλλά το να τα λέμε όλο αρνητικά θα πάθουμε και ψυχοπλάκωμα. Απλά μας διέφυγε. Απλά μας διέφυγε να το αναφέρουμε. Τέλος πάντων, είναι γεγονός. Η Ελλάδα μας και μια μέρα θα γίνει μεγάλη. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Η επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι. Τι κάνεις. Καλά. Κατάλαβες ποια είναι. Πού να καταλάβω. Είσαι στον αέρα. Περίμενε. Περίμενε τώρα. Θα σου πω ποια είμαι, ότι δεν θα σου πω. Θα σου πω ένα τραγούδι και θα το πείσω. Αν το καταλάβεις αυτό. Άγγελε. Ναι, σε ακούω. Όμορφη Αθήνα. Ούντα χρόνια Κίνα. Χρόνια Κίνα τα παλιά. Λες κι εσύ ήταν αυτή και σε κανέναν στάχτη. Άγρια μακταίνει στα μαλλιά. Ούτα χρόνια που ξυγιόμαστε αλλανικά. Ακόμα δεν τη θυμήθηκες, Άγγελε. Εγώ τη θυμήθηκα. Εγώ την αφήνω να ολοκληρώσει το τραγούδι της και ξέρω ποια είναι τώρα. Ποια είναι. Πάρα πολύ. Μια έφη έχουμε. Μπορεί να ξεχάσω εγώ αυτές τις φωνές. Τώρα με πήγες πίσω στο Παρνές που έβγαινες και τραγουδούσες και βάλε. Γεια σου ρε Άγγελε Λεπέντη. Γεια σου έφη, τι κάνεις, πού βρίσκεις, συχάθηκες. Τώρα γυρίσαμε απόψω και λέω κάτι περαφού την ώρα σου. Λέω τώρα θα πάρω τον Άγγελε. Καλά έκανες και μας έπεσε στο τραγουδάκι να αλλάξουμε λίγα και τη ρουτίνα. Χάρηκα που σ' άκουσα, Έφη. Έλα. Χάρηκα που σ' άκουσα, λέω. Άγγελε, θα τα ξαναπούμε. Για χαρά, για χαρά. Άγγελε. Έλα. Ναι. Λοιπόν, μπορούμε να ρωτήσουμε τον κύριο Αντώνη πόσο ελληνισμό έχει εκεί που είναι, την Ελβετία. Η Ζυρίγη έχει 4.000. Αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 12.000. Οι περισσότεροι είναι γιατροί, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί. Πω, τι έχασε η Ελλάδα. Υπάρχει καμία ελληνική εκκλησία εκεί. Ορίστε. Ελληνική εκκλησία υπάρχει. Υπάρχει ο Άγιος Δημήτριος, ο Αγγελόπουλος, αυτή η Αγγελοπούλου, αν θυμάσαι με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο πεθερός της δηλαδή, είχε χρηματοδοτήσει 12 εκατομμύρια και τα υπόλοιπα ήταν συγκεντρωμένα, άλλα 8, είχε αγοραστεί το οικόπεδο πρώτα και μετά η ανοικοδόμηση. Αλλά απ' έξω όταν τη βλέπεις δεν θυμίζει καθόλου η ελληνική εκκλησία, αλλά ένα εργοστάσιο, ξέρω εγώ... Έχετε και ελληνική κοινότητα, ε! Ναι. Ναι, υπάρχουν αρκετές κοινότητες εδώ πέρα. Μάλιστα. Ένα λεπτό Σωτήρι. Ένα το πάμε στα τηλέφωνα. Πάρα πολλές γραμμές. Πάμε στα τηλέφωνα. Λέγεται. Άγγελε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, μ' ακούς. Ναι, σε ακούω. Μπορώ να ρωτήσω, σε παρακαλώ, τον κύριο Γιάννο για κάτι που είπε χτες. Ναι, σε ακούει ο Γιάννος. Ακούω. Ο κύριος Γιάννος είπε χτες ότι η Αμερική δεν έχει κάνει ποτέ τίποτα για την Ελλάδα. Και όλοι οι Έλληνες από την προπαγάνδα είναι εναντίον της Αμερικής. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Γιάννο, γιατί είπε ότι είναι και Χρυσαυγίτης. Πριν να ήταν Χρυσαυγίτης, τι ήτανε? Ολυμπιακός. Έλα, εντάξει, το ξέρω ότι είσαι έξυπνος, αλλά απάντησε τι ήσουνα πριν να γίνεις Χρυσαυγίτης. Ήμουνα με την 21η Απριλίου, ανέκαθεν. Τώρα μας κοροϊδεύει, δε άνθρωπε. Δεν μας κοροϊδεύω. Καθόλου δεν μας κοροϊδεύω. Όταν μου λες ότι η Αμερική δεν έχει βοηθήσει την Ελλάδα, είσαι ανεπιστήμητος. Πότε τη βοήθησε την Ελλάδα η Αμερική? Για θύμισε μου. Πότε?
μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, πώς μεγάλωσες? Δεν μεγάλωσες με τα γάλατα και με τα τυριά και με τα βούτυρα που έστειλε η Αμερική και περιουχισμό. Αυτά ήταν δανεικά. Αυτά ήταν δανεικά. Η εξυπηρέτηση που έκανε στην Αμερική και σε όλη την Ευρώπη και η Ελλάδα δεν πληρώνονται με τίποτα αυτές οι υποχρεώσεις. Αυτό να το ξέρεις. Βρε άνθρωπε, η Αμερική, εάν η Ελλάδα δεν κρατούσε στον πόλεμο τόσο στεναρά τους Γερμανούς, σήμερα θα υπήρχε ακόμα ο Χίτλερ. Ούτε Αμερική θα υπήρχε, ούτε Ευρώπη. Γιάννο, το καταλαβαίνεις. Έναν αυτό στο ακροατή μας, Γιάννο, αυτό σε παρακαλώ. Γιάννο, διαφωνώ μαζί σου σχετικά σε αυτό για την βοήθεια και αλληλεγγύη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής προς την Ελλάδα. Μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αν η Ελλάδα στάθηκε στα πόδια της, πραγματικά στάθηκε από την Αμερική, ούτε από την Αγγλία, ούτε από την Ευρώπη, ούτε από τη Γαλλία, ούτε από τους Ιταλούς, από κανέναν, ναι, ούτε από τη Ρωσία. Η Αμερική ήταν αυτή η οποία στήριξε και στηρίζει ακόμα την Ελλάδα. Ανεσκέτως αν έχουν βγει τώρα στη Βουλή κακά παιδιά, τα οποία έχουν το σφυρί και το δρεπάνι, αλλά κοίταξε και το παιδάκι αυτό, το κακό παιδί ο Τσίπρας, που πιστεύει στους φαγές, πού πήγε να προσγειωθεί? Στο Τέξας. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Στο Τέξας. Ξέρεις τι είναι το Τέξας? Ξέρεις τι είναι το Τέξας? Στην Ελλάδα, Γιάννο, γνωρίζεις περί Τέξας? Το Τέξας είναι το πιο σκληροπυρηνικό μέρος της Αμερικής των Ρεπουμπλικανών. Δηλαδή κουβεντιάζουμε καπιταλιστές. Και πήγε πού ο άνθρωπος? Πήγε στη φωλιά των καπιταλιστών. Κοίταξε, όχι, δεν είναι εκεί πέρα η έδρα. Πήγε ο άνθρωπος στους καπιταλιστές να μιλήσει. Γιατί πήγε εκεί ο Τσίπρας και τον κοροδεύουν στην Ελλάδα? Σκέψου δηλαδή. Να μην πάμε εκεί τώρα. Εγώ θα σου πω κάτι. Ότι η Αμερική έχει βοηθήσει. Όσα δάνεια πήρε η Αμερική, η Ελλάδα από την Αμερική, ερώτησες ποτέ σου στη Βουλή μέσα ή αυτές οι ελληνικές κυβερνήσεις του Νεκαραμαλή, ακόμα και με Κωνσταντινό Βασιλιά και με τον Παύλο και με τους υπόλοιπους, η Ελλάδα πλήρωσε ποτέ στην Αμερική πίσω? Ένα από τους ακροατές μας, δεν πλήρωσε ποτέ. Και όταν η Ελλάδα, η Αμερική έδινε στρατιωτικό υλικό στην Ελλάδα και με τον Παπαδόπουλο και με τον Παπανδρέου και με τους υπόλοιπους, γυρίσανε αυτοί οι κανίβαλοι στην Ελλάδα μετά τη δικτατορία και ξέρεις τι λέγανε? Θα πάμε στη Γερμανία να αγοράσουμε τα υποβρύχια. Όταν η Αμερική τους έδινε εξοπλισμένα υποβρύχια, τα οποία ήταν εγγυημένα υποβρύχια και χωρίς επιστροφή, δανεικά χωρίς επιστροφή, δηλαδή η Ελλάδα ποτέ δεν τα πλήρωνε. Η Αμερική είχε μερικές βάσεις. Οι βάσεις, και θα σου πω και κάτι άλλο που έκανε η Φωνή της Αμερικής. Η Φωνή της Αμερικής διέθετε πομπούς βραχίων κυμάτων στο North Carolina, αγαπητέ φίλε Γιάννο, και εμείς οι Έλληνες ξενιτεμένοι στη Βραζιλία, στην Λατινική Αμερική, στον Καναδά, που δεν υπήρχαν τα δορυφορικά εδώ και χρόνια πίσω, δεν υπήρχαν τίποτα, βάζανε το ραδιοφωνάκι στα βραχεία κύματα και ακούγανε τη Φωνή της Ελλάδος. Και ήταν δωρεάν από το Αμερικανικό κράτος να εκπέμπει η Φωνή της Ελλάδος ή από τη Θεσσαλονίκη, από την Αγία Παρασκευή, στον πλανήτη ολόκληρο δωρεάν. Ξέρεις πόσο είναι η ώρα στα βραχεία κύματα? $500 την ώρα. Άμα βάλεις $500 την ώρα επί 24 ώρες, ξέρεις πόσα βγαίνουν την ημέρα? Ξέρεις πόσα βγαίνουν το μήνα? Ένα λεπτό, Γιάννο. Επειδή γνωρίζω πολύ καλά το τι έχει βοηθήσει η Αμερική, και δεν πάω κομματικά αν είναι δημοκράτες ή ρεπουμπλικανοί, σου λέω για αμερικανικό κράτος και ο αμερικανικός λαός έχει θυσιαστεί και έχει βοηθήσει πάρα πολύ την Ελλάδα και θέλει να τη βοηθήσει. Αλλά οι δικοί σας οι κανίβαλοι, οι κομμουνιστές, το σφυρί και το δρυπάνι στην Ελλάδα μετά την δικτατορία του Παπαδόπουλου, οδήγησαν τον ελληνικό λαό εναντίον της Αμερικής. Αυτό κάνατε. Πολύ απλό. Απαντήσω. Ακόμα και ο Καρατζαφέρης. Η Αμερική εναντίον. Γεια, λέγε μου. Λοιπόν, με τα τυράκια όπως λέει ο κύριος μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και με τα ψωμάκια, η υποχρέωση δεν βγαίνει με τίποτα. Το αν ζει σήμερα η Αμερική ελεύθερη και η Ευρώπη, το οφείλει κατά ένα μεγάλο ποσοστό σε εμάς τους Έλληνες. Το γνωρίζει αυτό η Αμερική. Που θυσιαστήκαμε, που κρατήσαμε εδώ τους Γερμανούς, τους καθυστερήσαμε πάρα πολύ και μετά έγινε η μεγάλη αντιπίθεση. Αλλιώς, αν τους είχαμε αφήσει να περάσουν από εδώ, Αμερική σήμερα δεν θα υπήρχε ελεύθερη. Όχι την Αμερική, βοήθησε τη Ρωσία και άκουσε και κάτι άλλο.
άκουσε και κάτι άλλο. Έχετε πάθει ξύπλημα μυαλών στην Ελλάδα. Τα μυαλά σας είναι ξεπλημμένα. Τα δικά μου τα μυαλά και τα δικά σου. Από τα κουμούνια. Τα δικά σου τα μυαλά. Και που, δεν μπορείς να κρίνεις ποιο είναι το σωστό. Αν η Ελλάδα μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο έμενε με τη σφαίρα την αμερικάνικη, την αμερικάνικη σφαίρα, όπως έμεινε όπως μείναν οι Εβραίοι, όπως μείνανε άλλα κράτη, σήμερα δεν θα δυσκολούσε κανένας. Η Ελλάδα θα ήταν η πιο πλούσια χώρα του κόσμου. Όπως είναι η Σαουδική Αραβία, όπως είναι το Κουέι. Τα πετρέλαια θα τα είχαν επεξεργαστεί, τα αέρια θα τα είχαν επεξεργαστεί. Τώρα τι κάνουνε, με ποιον είναι... Τώρα τι κάνουνε, μας πιέζουνε για να μοιράσουμε τα πετρέλαια του Αιγαίου με την Τουρκία. Αυτό μας κάνουν οι Αμερικανοί. Καμία υποχρέωση δεν έχουμε πλέον στους Αμερικανούς. Καμία απολύτως. Ούτε τους θέλουμε να τους δούμε. Ούτε θέλουμε να τους έχουμε συμμάχους. Α, όχι, όχι, μην το λες. Μην το λες, Γιάννο, μην το λες αυτό. Γιάννο, Γιάννο, άκουσε με κάτι, Γιάννο, Γιάννο, Γιάννο. Ένα λεπτό στον ακροατή μας, ένα λεπτό, θα μιλήσω τόλοι σας. Γιάννο, άκουσε, Γιάννο. Το όλο τραβάμε, αυτά που τραβήξαμε, οφείλε τους Αμερικανούς. Γιάννο. Απίσανε τους Εβραίους και μας έχουν να με πατήσει το σβέρκο. Γιάννο, άκουσε προσεκτικά. Άκουσε προσεκτικά. Όλη η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα οφείλεται από ένα άτομο. Και όχι από τους Εβραίους, ούτε από το Ισραήλ, ούτε από τους παπάδες, ούτε από τους Μουσουλμάνους, ούτε από τους Τούρκους, ούτε από τους Αμερικάνους. Πρόσεξε με, έναν αυτό στον ακρό. Μην μιλήσει κανένα, είναι αυτό. Όλη η κατάσταση αυτή στην Ελλάδα σήμερα οφείλεται από ένα βλαμμένο στα μυαλά άτομο. Και αυτό το άτομο είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Σας έφερε τους κομμουνιστές, ο Καραμαλής ο Γέρος μονιμοποίησε το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο Ανδρέας Παπανδρέου εξάπλωσε σε ολόκληρο το δίκτυο στην Ελλάδα να έχουν και να διοικείται η Ελλάδα όχι από τον Ανδρέα Παπανδρέου, όχι από τον Καραμαλή, όχι από τον ελληνικό λαό, από τους κομμουνιστές, αγαπητέ φίλε. Σας έχουν θρέψει μέσα στο αίμα σας, σας έχουν βάλει ένεση και για 40 χρόνια εναντίον της Αμερικής. Εναντίον της Αμερικής. Ακόμα και του Καρατζαφέρη του λέω, καλά ρε άνθρωπε, βρίζεις την Αμερική. Τι σου έκανε η Αμερική και βρίζεις την Αμερική? Για δεν λέτε την αλήθεια στον κόσμο για το Κυπριακό. Για δεν λέτε την αλήθεια στον κόσμο αυτά τα οποία κάνετε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Η Αμερική δεν ήταν εκεί. Όταν εσείς τρώγατε τα λεφτά, η Αμερική κοιτάζει τα συμφέροντά της. Η Αμερική είναι ο πλανητάρχης και θέλει να έχει τις βάσεις της. Εσείς φαγωθήκατε να πάνε οι βάσεις στην Τουρκία και στα Σκόπια. Πρόσεξε. Ο Παπανδρέου τι φώναζε? Έξω οι βάσεις, έξω οι Αμερικανοί. Και οι υπόλοιποι συνεχίζανε, οι Σημίτες και οι υπόλοιποι. Τώρα τα τελευταία χρόνια, όταν είδατε ότι η Τουρκία πετάει πάνω από τα νησιά της Ελλάδος και κανένας δεν μίλαγε και κανένας δεν έχει το αγκάτσι να μιλήσει, εντάξει, για τις υπογραφές που έβαζε ο Παπανδρέου ο Ανδρέας. Γιατί τα λέτε αυτά τα πράγματα? Εκεί είναι το κόλπο. Οι Αμερικανοί κάνουν τη δουλειά τους. Και καλά σου πω, κρατήσω στο τηλέφωνο προηγουμένως. Εάν η Ελλάδα μετά τη δικτατορία κράταγε τη στάση της, όπως το Ισραήλ κρατάει τη στάση, θα έβγαινε ο πρόεδρος της Αμερικής προεκλογικά και θα έλεγε: όποιος αγγίξει την Ελλάδα θα έχει να κάνει μαζί μου. Έτσι βγαίνουν οι πρόεδροι, και ο Ομπάμα και ο Μακέι και ο ένας και ο άλλος, και στείλανε: όποιος αγγίξει το Ισραήλ θα έχει να κάνει μαζί μου. Με την Αμερική. Γιατί να βγει ένας πρόεδρος να πει για την Ελλάδα, αγαπητέ φίλε Γιάννο, όποιος αγγίξει την Ελλάδα θα έχει να κάνει μαζί μου? Ξέρεις γιατί? Διότι οι ίδιοι Έλληνες και οι ίδιοι πολιτικοί είναι αριστερεύον, κομμουνιστές. Δεν έχει σημασία να λέγεται Νέα Δημοκρατία, είναι Πασό και αυτοί. Είναι όλοι κομμουνιστές. Δηλαδή η Ελλάδα διοικείται από το Σφυρί και το Δερπάνι ακόμα και σήμερα. Άμα βλέπεις, αγαπητέ φίλε, δεν είμαι χρυσαυγίτης, αλλά παίρνω με το μέρος σου όταν ο ίδιος ο Αντώνης ο Σαμαράς μαζί με τον Βενιζέλο παραβίασαν το Σύνταγμα της Ελλάδος και κλείνουν πολιτικούς στη φυλακή χωρίς να έχουν αποδείξεις για ένα έγκλημα ενός κομμουνιστή που μαχαιρωθήκανε σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Εντάξει. Αυτό, αγαπητέ φίλε, κατακρίνεται από τους Αμερικανούς πολίτες. Από την Αμερικανική κυβέρνηση κατακρίνεται. Αυτό είναι έγκλημα του Αντώνη Σαμαρά. Αυτό είναι το έγκλημα του Αντώνη Σαμαρά και του Βενιζέλου. Να πιάσουν τους αρχηγούς σας, να τους βάλουν στη φυλακή. Αλλά θα πρέπει να ξέρετε, και έχω πάρει πάρα πολλές φορές τηλέφωνα στα γραφεία της Χρυσής Αυγής, να μιλήσω στον Κασιδιάρη
Μίλησα με τον παπά μια φορά και θα τον έβαζα στον αέρα να μιλήσουμε μαζί, πραγματικά το λέω αυτό, την ημέρα που είχα καθορίσει να μιλήσουμε, τον βάλανε φυλακή. Να μου εξηγήσει μερικά πράγματα. Να μάθει ο ελληνικός λαός σχετικά στην Αμερική για τη Χρυσή Αυγή. Ξεφύτωσε σαν ένα αυγό, σαν ένα θερίο, μεγάλωσε και δεν ξέρουμε τι είναι. Αυτά θέλουμε να μάθουμε εμείς. Αλλά θα πρέπει όμως και εσείς να καταλάβετε ένα πράγμα. Ότι η Ελλάδα δεν ανήκει στο Σφυρί και το Δρεπάνι. Δεν ανήκει στους κομμουνιστές. Η Ελλάδα ανήκει στο ελεύθερο εμπόριο. Είναι καπιταλιστική χώρα. Από ανέκαθε είναι καπιταλιστική χώρα. Δεν λέω ότι ανήκει στην Αμερική ή στον Καναδά. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες και είναι καπιταλιστική χώρα. Από ανέκαθε. Δεν είναι κομμουνιστική χώρα. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι Έλληνες αυτό το πράγμα. Αγγελέ. Λέγε, τώρα μιλάτε ελεύθερα. Αγγελέ. Ναι. Έχουν κάνει πλήσιο εγκεφάλου. Το λέμε αυτό. Λοιπόν, 40 χρόνια. Σήμερα για να ακούσω το Γιάννη. Της Ελλάδος, μάλλον οι σύμμαχοι των Αμερικανών εδώ στην Ελλάδα είναι οι κομμουνιστές. Ναι. Δεν το έχετε καταλάβει. Δεν πιστεύω. Κιάνο, να. Έχουν δεν το κάνει 40 χρόνια, όχι μόνο εσένα, λοιπόν, αλλά σε όλους τους Έλληνες πλήσια κεφάλου. Καλά, εντάξει. Οι κομμουνιστές δεν είναι οι σύμμαχοι των... Έχει γίνει από τη φωνή της Αμερικής, εντάξει. Οι κομμουνιστές δεν είναι, αγαπητέ φίλε... Ταπέλα και δεξιά τσέπη. Οι κομμουνιστές δεν είναι σύμμαχοι των Αμερικανών. Πίστεψέ με. Ξέρω που σου λέω. Οι κομμουνιστές, Γιάννο, δεν είναι φίλοι των Αμερικανών. Ούτε οι Αμερικανοί είναι φίλοι με τους κομμουνιστές. Ούτε τους προωθούνε. Ο Αμερικανικός λαός λοιπόν, δεν έχει να κάνει τίποτα τώρα, με αυτά. Τώρα αποκαλύφθηκε όλο το παιχνίδι εδώ και 50 χρόνια. Τι γινότανε. Αποκαλύφθηκε πλέον ότι Εβραίοι και κομμουνιστές είναι το ίδιο πράγμα. Άλλο σύμμαχοι. Αυτό. Αυτό είναι σύμμαχοι. Εντάξει, το ξέρουμε Αμερική. Αυτό. Όχι. Το 70 και μετά έγινε αυτό. Ας την Αμερική, μωρέ. Ας την Αμερική, μωρέ. Ας την Αμερική. Γιατί να την αφήσω. Για ποιο λόγο να την αφήσω. Δεν ξέρω για λοιπόν. Για ποιο λόγο να την αφήσω. Σε ευχαριστώ Άγγελα. Άντε για χαρά. Για 7 χρόνια μονάχα όσο υπήρχε η 21η Απριλίου ο Παπαδόπουλος ήμασταν ανεξάρτητη χώρα. Όταν όμως ο Παπαδόπουλος είχε βγάλει τα πετρέλαια της Τάσου και είχε δηλώσει ότι τα πετρέλαια τα οποία θα βγάζουμε εμείς στην Ελλάδα θα πληρώνονται σε δραχμή. Το θυμάστε, το γνωρίζετε εσείς αυτό. Ναι, 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 το θυμάμαι. Ναι, το έχω διαβάσει αυτό. Τι πράγμα? Το έχω διαβάσει. Υπάρχει στο ΦΕΚ της κυβερνήσεως, ναι, υπάρχει γραμμένο. Ναι, το έχω διαβάσει αυτό. 23 γεωτρήσεις. Ένας λόγος που χρησιμοποίησανε τον Ιωαννίδη και έριξε τον Παπαδόπουλο ήταν αυτός. Τώρα θα κλείσει, έλεγα. Λοιπόν, για πάμε στις... Για πάμε στις... είμαστε ανεξάρτητη χώρα. Για πάμε στις γραμμές, ένα αυτό Γιάννο. Ένα αυτό, πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ. Ναι. Έλα, Άγγελε. Καλησπέρα. Μ' ακούεις? Ναι, σ' ακούω. Δεν μου λες πόσο χρονό είσαι. Για ποιον, ναι. Δεν τα έχω ζήσει στα γεγονότα. Είναι 40 που ήταν οι κομμουνιστές. Δεν ήμουν εγώ γεννημένος, όχι. Ωραία. Άκουσέ με και μην με κόψεις. Όχι. Μην με κόψεις γιατί σ' έφαγα. Έλα, λέγε. Λέγε. Γνωρίζεις ποια είμαι. Όχι, δεν ξέρω, θα σε γνωρίσω σε λίγο. Αρχηγού του Ελλάς. Είσαι η κόρη αρχηγού του Ελλάς. Μάλιστα. Για να μας τα πει τώρα. Το 40 και το 40, όταν ήταν οι Γερμανοί, ο πατέρας μου είχε τον πομπό δίπλα στα κρεβάτια των παιδιών του. Και μη με κλείσεις, χάθηκες. Δεν σε κλείνω, θέλω να ακούσω εγώ ιστορίες από εσάς. Για λέγε. Έχω εφημερίδα και θα στη φέρω. Να τη διαβάσεις. Για φέρε μου την. Θα σταφέρω να τα βγάλεις. Για πες τι έγινε τώρα μια και είσαι. Και περνούσε τους Έλληνες απέναντι για να μην τους πιάσουν οι Γερμανοί. Είμαι περήφανη που ο πατέρας μου σκοτώθηκε το 44. Τα μπέσικα σκοτώθηκε γιατί είπανε να περπατεί και να φύγει και τον χτυπήσαν τις όπλατα. Είμαι 74 χρονών και τα έζησα όλα, Άγγελε. Η οικογένειά μου καταστράφηκε. Ξενιτευτήκαμε, ήρθαμε στην Αμερική. Ο αδερφός μου μπήκε στον Προμηθέα και γιατί ήταν γιος κομμουνιστού, 10 χρονών παιδί, 10 χρονών ήταν όταν ο πατέρας μου σκοτώθηκε. Τον πετάξαν απ' έξω,
Γιατί, Άγγελε, οι κομμουνιστές δεν υποφέραν τότε. Εγώ δεν ακούσω, εγώ δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ ακούω ιστορίες. Δεν ξέρω τώρα τι είναι οι κομμουνιστές. Ούτε με νοιάζει. Ναι. Ούτε με νοιάζει τι είναι τώρα. Ας βράσουν και ας πιούν το ζουμί τους στην Ελλάδα. Είμαι εδώ στην Αμερική. Αλλά από ό,τι θυμάμαι, ο πατέρας μου ήταν αρχηγός του Ελλάς και βοήθησε πάρα πολύ. Πώς λεγόταν ο... Θα σε φέρω όλες τις εφημερίδες. Πώς λεγόταν ο πατέρας σου, αρχηγός του Ελλάς? Πότε ήταν το 44? Όχι, πώς λεγότανε. Μια γεννήθηκα εγώ το 44. Ποιος ήταν ο αρχηγός Σπύρο της Ελλάς? Είμαι από τη Μυτιλίνη. Βελιγρέτης. Ε? Είμαι από τη Μυτιλίνη, από τη Λέσβο. Ναι. Όλοι θα το ξέρουν αν ακούσουν από πού είμαι. Α. Πολλοί Μυτιλίνοι θα το ξέρουν. Λοιπόν, σας παρακαλώ, δεν ξέρω τι είναι τώρα. Μπορείτε να τους βρίζετε, μπορείτε να τους κάνετε. Αλλά είναι άδικο, γιατί έχουμε κι εμείς αισθήματα μέσα μας, να ακούμε κάθε μέρα να λέμε, ξεχάστε, το 40 ήταν άλλος κομμουνισμός και τώρα είναι άλλος κομμουνισμός. Τώρα είναι πιο χειρότερος. Τώρα μπορεί να είναι χειρότερος. Τότε όμως ήταν καλός, βοηθούσε Έλληνα. Δύο παντελόνια είχε ο πατέρας μου και το ένα το έδινε. Μάλιστα. Λοιπόν, μου θυμίζεις τώρα τον πατέρα της Κατερίνας. Χάσαμε εκείνη την εποχή. Ωραία, λοιπόν, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Καλό βράδυ. Δεν ξέρω τι η ακροάτριά μας σεβαστεί η γνώμη της, όπως και οι άλλοι ακροατές. Δεν πάμε τίποτα. Τι θα πεις, δηλαδή. Εμείς διαβάζουμε τα γεγονότα, αυτά τα οποία έχουν βγει στο διαδίκτυο και τα πάντα. Και φωτογραφίες και φωτορεπορτάζ και βίντεο τα οποία έχουν βγει επάνω. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα, λέγεται. Ναι. Εμπρός. Ναι. Ναι, τελευταία γραμμή, ναι, για σήμερα, ναι. Παρακαλώ. Ναι, είσαι στον αέρα. Βλέπω το πρόγραμμά σας δύο μέρες τώρα και έχω αειδιάσει από αυτά που ακούω. Ναι. Πρώτα είναι πολλά πράγματα ανιστόρητα. Δεν ξέρετε από ιστορία καθόλου. Όταν η αριστερά το 1941 έκανε πρόταση στα αστικά κόμματα για να συνεργαστούν μαζί και να πολεμήσουν τον Γερμανό, τα αστικά κόμματα είπαν όχι. Και τότε το Κομμουνιστικό Κόμμα οργάνωσε μόνος του τον αγώνα εναντίον στους Γερμανούς. Το οποίο βοήθησε πάρα πολύ. Παραμύθια είναι αυτά που μας λες, κύριε. Τι παραμύθια είναι αυτά που μας λες τώρα. Έχει διαβάσει την ιστορία του κόκκινου. Συγγνώμη, το οποίο βοήθησε πάρα πολλούς Έλληνες. Και να μας πείτε εσείς οι κύριοι της 21η Απριλίου που ήταν ο ελληνικός στρατός το 1941. Να γράψεις την ιστορία του Παπαδικοπούλου ή του Ρούση. Ήτανε συνέχεια. Έτυχε να πάρεις τηλέφωνο τελευταία στιγμή. Αν έπαιρνες από την πρώτη στιγμή θα σε έφερα να βγω ένα βιβλίο τώρα. Ήταν έτοιμα να το σπρώξουν ενάντια στον ελληνικό, στους Έλληνες στην Ελλάδα για να δημιουργήσουν τον εμφύλιο. Όπως τα δημιουργήσανε και καταστρέψανε μια... Αυτά τα γράμματα, πού τα μάθατε, κύριε, πού τα μάθατε αυτή την ιστορία, πού τη μάθατε? Δημιουργήσαν οι Αγγλέζοι. Δημιουργήσανε οι Αγγλέζοι τότε, οι Αγγλοσάξονες. Και πρέπει να ντρεπόμαστε και να σεβόμαστε. Ναι, σας δίνανε από αριστερά εσάς τα όπλα και από δεξιά τους άλλους. Και όχι να φέρουμε το μίσος ενάντια Έλληνες σε Έλληνες. Να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Πρωτού κλείσει η εκπομπή, εγώ θέλω μια ερώτηση. Να σε ρωτήσω, ναι, κάτι, αγαπητέ φίλε, σεβαστή η γνώμη σου. Ναι. Δεν έχω καμία αντίρρηση σε αυτά τα οποία λες. Αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις εσύ σε ένα κόμμα το οποίο έφαγε 50 εκατομμύρια κεφάλια? Μόνο. Ένα αριθμό σου λέω. Να δείτε. Χρόνος, με έκοψε και τηλεόραση. Αλλά δεν μου απάντησες, έχω μισό λεπτό. Πιστεύεις σε ένα κόμμα το οποίο εκαθάρισε πάνω από 50 εκατομμύρια κεφάλια? Αυτό το πράγμα δεν το ξέρουμε αν είναι αλήθεια ή όχι. Είναι αλήθεια. Το λέει ακόμα και ο Σύμφωνα. Είναι και μια μεγάλη προπαγάνδα η οποία μιλήσει ένα άτομο ότι και τα αστικά κόμματα στην Ελλάδα έχουν καθαρίσει πάρα πολύ κόσμο ελληνικό. Δεν μας παίρνει ο χρόνος, πήρε τελευταία στιγμή και δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Θα ήθελα να σε έχω, αγαπητέ φίλε, άκουσε με. Ένα το παιδιά, ένα λεπτό. Δεν μας παίρνει ο χρόνος, θα ήθελα να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Σε υπέρ, ευχαριστώ που τηλεφώνησε. Κάποια άλλη στιγμή δεν με παίρνει ο χρόνος. Έχω μισό λεπτό και θα με κλείσει. Παιδιά, στο διαδίκτυο, καλό βράδυ, πούμε αύριο.
Καλό βράδυ σε όλους στο Skype και να περνάτε καλά. Νύχτα σε όλους. Γεια χαρά σε όλους και να περνάτε καλά. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγεράτο. Σε λίγο θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας με κινηματογραφική ταινία. Ειδήσεις 9 η ώρα το βράδυ. Την αγάπη μας από την βιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των ΗΠΑ.